Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος Βαρδάκας από τη Scuba Life. Σας καλωσορίζω στην έκτη κατά σειρά εκπομπή «Τα ναυάγια των ελληνικών θαλασσών». Παρέα μου, απέναντί μου, Δημήτρης Γκαλών. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Νικόλα. Τι background ωραίο είναι αυτό. Ναι, είπα να τα αλλάξω σήμερα. Πες το καινούργιο υπολογιστά και τώρα το σηκώνει και κάνεις και... Ναι. Δεν μπορεί να κυκλοφορείς μόνο εσύ με background τέτοια, ας πούμε, να βάλω κάτι δικό μου, έτσι δεν είναι? Εγώ έχω το μυστικό δείπνο σήμερα, φίλε, δεν έχω κανένα τέτοιο. Πότε ξανά βάλα. Μια φορά έβαλα και αυτό μου βγήκε. μαζί μας την παρέα ο Νίκος Γιαννουλάκης. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από την Κρήτη, από τα Χανιά Diving Center. Τι γίνεται, ρε φιλαρακό, πολλά χρόνια έχουμε να τα πούμε. Ναι, από κοντά έχουμε να τα πούμε πολλά χρόνια, γιατί τηλεφωνικός ή διαδικτυακός τα λέμε που και που. Yeah, κατά καιρό, ναι. Καλά. Τα ίδια, όπως όλους, ξέρεις, με τα θέματα τα γνωστά που έχουμε, δεν τα λέμε πάλι τα ίδια. Εντάξει, προχωράμε, ξεκινήσαμε. Ναι. Τι έχει γίνει, ρε φίλε, με αυτή τη δημοσκόπηση αυτή την εβδομάδα? Η Κρήτη μίλησε αποφασιστικότατη με το που έδωσε στο πράσινο φως. Μπαμ, άρχισαν να μετράνε οι ψήφοι, ας πούμε. 121 ψήφους αυτή την εβδομάδα. Σάρωσε το αθμόπιο Κυριακή. Έριξε σύρμα, δηλαδή, και ψήφισε όλη η Κρήτη. Μπήκε τρένο, να ήταν. Η Λίμνος έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Τι να κάνεις όμως. Όμως, δεν γνωρίζουν το ρόλο των βουλγαρικών πλοίων στο Αιγαίο. Αν γνώριζαν, μπορεί να είχαμε καλά αποτελέσματα. Εντάξει, φίλε, αλλά okay. Θα το πούμε σε επόμενη. Δεν θέλω να ρίξω την Κρήτη, αλλά εντάξει. Θα σε φάνε, ρε, τι να ρίξει την Κρήτη. Εδώ πέρα κατευθείαν, μπαμ, με το που έστειλε σύρμα ο Νικόλας, ψήφισαν εκεί πέρα. Έγραφε το κοντέρ συνέχεια. Ήταν κάποιος άλλος, ο Ζαχαριδάκης, ο Κώστας, την έκανε τη ζημιά. Τα ακούει αυτός τώρα, γι' αυτό το λέω τώρα το όνομά του, για να το αναγνωρίσω την επιρροή, καταλαβες. Ναι. Ατμόπλιο Κυριακή, για τη σημερινή μας παρουσίαση. Να πω λιγάκι στους φίλους μας παρακολουθούν ότι προσκεκλημένος και σήμερα είναι και ο Αντώνης ο Γράφας, ο οποίος δεν είναι ακόμα στη σύνδεσή μας, αλλά μόλις τελειώσει αυτή η μικρή εισαγωγή, τέλος πάντων, θα τον καλέσω να είναι στην παρέα μας. Δεν είχα ακούσει πολλά για το συγκεκριμένο, Δημήτρη, πώς το λένε, Βαπόρη. Αλλά με το που ξεκίνησα λιγάκι να ασχολούμαι, βέβαια, εντάξει, ήξερα ότι το έχουν βουτήξει πριν χρόνια τα παιδιά και όλα αυτά, αλλά όταν διάβασα λίγο περισσότερο, μου ήρθε στο μυαλό το HMT Marquette. Mm-hmm. Και αυτό γιατί και εκείνο το πλοίο έκανε δρομολόγιο Αλεξάνδρεια Θεσσαλονίκη, μετέφερε οπλίτες, έτσι, μαζί και με άλλα βέβαια πράγματα, ενώ οπλισμό, μουλάρια κτλ. Που θα δούμε, φαντάζομαι, σε μια μελλοντική παρουσίαση για το συγκεκριμένο. Αλλά μου έκανε πάρα πολύ, μου ήρθε στο μυαλό μου αυτό. Και φαντάζομαι ότι αυτά τα δύο πλοία τότε, γιατί για να πω την αλήθεια, δεν είχα στοιχεία για τον Πρώτο Παγκόσμιο, για τη δράση του πλοίου τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί, να πούμε λιγάκι στους φίλους, το HMT Marquette είναι βυθισμένο στο Θερμαϊκό, ανοιχτά του Πλαταμόνα, όπου με τον Νίκο τον Βασιλάτο πριν χρόνια, τέλος πάντων, και με τον Γιώργο τον Καμαρινό είχαμε κάνει και με την Λένα Τσοπουροπούλου κάποιες εξερευνήσεις. Και εκείνο έκανε το δρομολόγιο αυτό, μετέφερε οπλίτες. Πώς και δεν έχουμε στοιχεία για τη δράση του τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο? Νομίζω δεν βρήκα κάτι, εκτός αν έχεις εσύ. Εννοείς τώρα του Μαρκέτα, κατάλαβα, του Μαρκέτα, του Κυριακή. Όχι, του Κυριακή. Έχουμε στοιχεία, έχουμε. Κοίταξε να δεις, επειδή το Κυριακή σαν Βεστάλια τότε, δεν, με το πλευρικό ρυθμό Α44, έκανε 5 μεγάλα ταξίδια από την Αυστραλία. Στην ουσία, εκεί που έδρασε το Βεστάλια, αργότερα Κυριακή, ήταν ανάμεσα Αυστραλία και Αίγυπτο. Έκανε πέντε μεγάλα ταξίδια μεταφέροντας στρατιώτες και εφόδια για το βορειοαφρικανικό μέτωπο, για το μέτωπο της Κυριακής στην ουσία. Αλλά ένα μέρος αυτού του στρατού μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην Ελλάδα.
Βέβαια, στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος, φαντάζομαι. Νικόλας Γιαννουλάκης. Ναι, Νικόλα... Εκεί παίζει μουσική. Ο Νίκος Γιαννουλάκης είναι από τους πρώτους που το καταδύθηκε, από τους πρώτους που το ερεύνησε. Είχαμε πριν χρόνια, αν θυμάμαι, το 15, το 16, δεν θυμάμαι πότε ήταν, το 14, δεν θυμάμαι πότε. Είχαμε μια επικοινωνία με τον Νίκο, είχαμε μια συζήτηση για αυτό το ναυάγιο. Θα μας τα πει ο Νίκος όμως. Μια πρώτη έτσι τοποθέτηση, σχόλιο Νικόλα, ενώ καλό τον Αντώνη το γράφα. Και θα πούμε βέβαια αναλυτικά στη συζήτηση και στην παρουσίαση του ναυαγίου. Ναι. Κοίταξε, εγώ αρχικά... Και εσύ με background ούτε... από εκεί πέρα, δηλαδή ψαρωτική μου είσαι. Αρέσει. Ναι. Κάτσε, θα ετοιμάσω και εγώ ένα background. Ετοίμασε και εσύ. Θα ετοιμάσω και εγώ ένα background, γιατί ο Δημήτρης είναι στην... πώς το λένε, στη Γερμανία, εσύ είσαι στα Χανιά... Εγώ θα ετοιμάσω κάτι σχετικό με το που βρίσκομαι εδώ, Θεσσαλία μεριά, ας πούμε. Βλέπω και το κανόνι εκεί πέρα και κάτι θα βρω κάτι. Κατάλαβα. Κάτι θα βρεις εσύ. Εγώ όσον αφορά το ερευνητικό κομμάτι, δεν έχω καμία σχέση με τη δουλειά που κάνει ο Δημήτρης. Οπότε, εγώ εντόπισα το ναυάγιο αρχικά, επειδή είναι γνωστό ότι είναι στα πλότερ πάνω. Λοιπόν, τότε ψάχναμε ναυάγια στην Κρήτη, γιατί δεν έχουμε πολλά που είναι προσβάσιμα. Και... Ενώ υπάρχουν πολλά ναυάγια, στη Σούδα συγκεκριμένα, αλλά δεν είναι προσβάσιμα, που θα το κουβεντιάσουμε και αργότερα. Λοιπόν, γενικότερα ψάχνω ακόμα ναυάγια που είναι προσβάσιμα και μπορούμε να πάμε να κάνουμε καταδύσεις εκεί. Ρίχα, βαθιά, δεν έχει σημασία. Βέβαια, θα αναλύσουμε τον όρο προσβάσιμα, έτσι. Ναι, αυτό αφορά και το βάθος, αλλά και άλλα πράγματα στην πορεία. Ναι, ναι. Ναι, Νικόλα, σε ακούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα πρώτα ναυάγια που ήξερα ότι υπάρχει. Δεν ήξερα όμως ούτε όνομα, ούτε στοιχεία του ναυαγίου. Αυτά ήρθαν αργότερα από τον Δημήτρη. Ναι. Οπότε η πρώτη μου καταδύση ήταν εκεί, ήταν σε ένα άγνωστο ναυάγιο που φαινόταν περίπου από ποια εποχή προέρχεται, αλλά δεν ήξερα ούτε ποιο είναι, ούτε την ιστορία του. Οπότε εκεί επέβαλε το ραβδί ο Γκαλόν. Τώρα μου ήρθε κάτι. Έχουμε Κρήτη, έχουμε Γκαλόν, αναφέρθηκε και η Λίμνος. Τελικά, ρε εσύ Δημήτρη, με το καΐκι πόσες ώρες πιστεύεις ότι θα κάνεις το Λίμνος Κρήτη, ας πούμε, γιατί... Μέρες, πολλές. Θα πας πιο γρήγορα, πιο γρήγορα από το σκούτερ σου. Πιο γρήγορα από το σκούτερ σου θα πας, πιστεύεις. Αποκλείεται. Λοιπόν, μια και ανέφερες το σκούτερ. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία του σκούτερ μου, κατά πρώτον... Συγγνώμη λίγο, γιατί είχα στο μυαλό μου, λέω, Λίμνος Κρήτη, κάτι μου θυμίζει αυτή η ιστορία, αν δρομολόγιο τρελό. Σωστός. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε έναν από τους πιο σημαντικούς συνδέσμους που έπαιξε ένα από τους μεγαλύτερους ρόλους στην ιστορία με το σκούτερ. Είναι ο Νίκος Γιαννουλάκης. Ναι. Αν μου επιτρέπετε να δείξω μια φωτογραφία. Φυσικά. Ναι. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι γιατί μου βγάζει. Πάμε λοιπόν στις φωτογραφίες. Βλέπετε φωτογραφία? Όχι ακόμα. Γιατί? Για ποιο λόγο? Παιδιά, συνεχίστε εσείς την κουβέντα, γιατί έχω πρόβλημα με το κομπιούτερ μου εδώ πέρα. Δεν μου βγάζει screen sharing. Στο τέτοιο, στο πώς το λένε, κάτω, κλασικά, στο Skype. Πήγαινε στο Skype, στο παράθυρο του Skype. Πηγαίνω, εκεί πήγα. Οκ.
Νικόλα Γιαννουλάκη. Έλα. Μέχρι λοιπόν, να έρθει ο Δημήτρης Γιάννου. Μέχρι να έρθει μέχρι να βρει ο Δημήτρης. Ιστορία του σκούτερ. Όχι, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ. Α, εντάξει, το βρήκες. Okay. Ναι. Πρέπει να έχετε εικόνα τώρα, έτσι. Τώρα έχουμε, ναι, ναι. Έχουμε εικόνα, ναι. Λοιπόν, Νικόλα, ναι. Σου θυμίζει κάτι αυτό το σκούτερ που είναι από την αριστερή μεριά που γράφει το επιθετό μου? Μου θυμίζει το μοντέλο του. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Ναι, είναι το ίδιο, φίλε. Είναι το ίδιο, ε. Είναι το ίδιο ακριβώς. Δείξε και τη φωτογραφία πώς το βρήκα εγώ όμως. Δεν την έχω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Είναι το ίδιο, φίλε. Λοιπόν. Είναι το ίδιο. Για να πούμε, δύο πραγματάκια. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, έτσι. Κατάλαβα. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε περισσότερο. Είναι σωστά. Λοιπόν, για να πω στον κόσμο, για να καταλάβει ο κόσμος, για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία. Το 2018 βρισκόμουν στην Τουρκία και κάναμε μια κατάδυση. Από τις κατάδυσεις που κάναμε, μία από αυτές ήταν έξω από τα Δαρδανέλια ακριβώς, το ακροτήριο Έλλη, σε ένα ναυάγιο από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Καρτάζ, στα ελληνικά Καρθαγένη, το οποίο βυθίστηκε τον Αύγουστο του 2015 από το θρηλυκό υποβρύκιο U-21 με κυβερνήτη τον Ότο Χέρζινγκ, στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 2015. Λοιπόν, στην κατάδυση αυτή δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Για τους δίτες που μας ακούνε, να κάνουμε μια μικρή αναφορά, ότι όλα ξεκίνησαν από ένα λύσ. Λοιπόν, εγώ καταδιόμουν στα ναυάγια αυτά χρησιμοποιώντας αυτό το λύσ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται, ναι. Το μαύρο. Και σε κάποια φάση δεν το βρίσκα στη συγκεκριμένη κατάδυση, οπότε ανταγκάστηκα να πάρω το κόκκινο λύσ. Λοιπόν, αν τα δει κανείς αυτά, θα δει ότι το κόκκινο λύσ είναι λίγο πιο μακρύ από ότι είναι το μαύρο. Δεν ξέρω, φαίνεται καθόλου. Ναι, έχω εικόνα. Okay. Εντάξει, είναι λίγο πιο μακρύ. Το αποτέλεσμα ήταν το οξυγόνο που είχα κοτσάρει ανάμεσα στα πόδια μου πίσω να είναι λίγακι πιο κάτω, με αποτέλεσμα το μανόμετρο από το οξυγόνο να προεξέχει από τον κόλλο μου από κάτω. Εκεί βρήκε και έπιασε το σκηνή από το σκούτερ μου. Φώναξα λοιπόν το ναυάγιο του Καρτάζ, είναι στα 85 μέτρα βάθος και ήμασταν στην ανάδυση. Φώναξα λοιπόν τον μπάντι μου, τον συνδίτη μου, να με ξεμπερδέψει, γιατί δεν μπορούσα να δω. Και πάνω στο πανικό, στην αγωνία του να ξεμπερδέψει για να μην χρεωθούμε με επιπλέον αποσυμπίεση, κάπου του φύγε το σκηνάκι και επειδή το σκούτερ μου είχε θετική πλευστότητα, πήγε στην επιφάνεια. Στην επιφάνεια βέβαια υπήρχε εκείνη τη μέρα, τη συγκεκριμένη μέρα, υπήρχε άνεμος, υπήρχαν κύματα, υπήρχε άσχημος καιρός. Έτσι ώστε μετά την αποσυμπίεση που κάναμε και να βγήκαμε στην επιφάνεια, διαπιστώσαμε ότι το σκούτερ είχε εξαφανιστεί, δηλαδή μία ώρα περίπου αργότερα. Μία ώρα αργότερα το πήρατε χαμπαρί. Μία ώρα αργότερα βγήκαμε στην επιφάνεια. Μια μισή ώρα αργότερα βγήκαμε στην επιφάνεια. Εγώ υπολόγισα ότι οι άνθρωποι που ήταν πάνω στο σκάφος θα το είχαν δει. Επειδή όμως είχε τρικυμία, είχε πολύ κύμα και αέρα, δεν είδε κανείς τίποτα. Ούτε το περίμεναν φυσικά. Εντάξει. Χάθηκε το σκούτερ. Λοιπόν, εγώ επέλεξα, μια και βγήκα εντάξει, από την κατάδυση, επέλεξα ότι χάθηκε ένα σκούτερ, η ζωή μου είναι καλά, εγώ είμαι καλά, η οικογένειά μου είναι καλά, οπότε κανένα πρόβλημα. Και αποφάσισα να ζήσω με την απώλεια του σκούτερ. Μιλάμε τώρα για ένα σκηνάκι, έτσι, το οποίο κάνει μερικά σέντ, ας πούμε. Έχασε ένα σκούτερ το 3.500 ευρώ. Ωραία, δηλαδή, αυτές είναι αναλογίες. Τέλος πάντων, αποφάσισα να ζήσω με αυτή την κατάσταση. Πέρασαν 66 μέρες και ζώντας, έχοντας χάσει το σκούτερ κλπ, όπου ο φίλος Πάνος Νους, που σίγουρα μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι στην Ελλάδα, σε μία σελίδα που πουλάνε αυτοκίνητα, πουλιέται ένα σκούτερ το οποίο μοιάζει με το δικό σου. Άλλη τρελή σύμπτωση, δηλαδή να ψάξει να βρίσκει κάποιος, ας πούμε, εκείνη την ώρα σε αυτό το site, τέλος πάντων, και τελικά να πετύχει το σκούτερ το δικό σου. Εντάξει. Το οποίο δεν ήταν κανείς σίγουρος ότι είναι το δικό μου. Όταν πήγα λοιπόν και το είδα και διαπίστωσα ότι το σκούτερ μου
Είναι πράγματι το σκούτερ μου. Πήρα τηλέφωνο αυτόν τον τύπο. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα ανακοινώσει και έβρετρα, έτσι. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο αυτόν τον τύπο, τον είχα στο τηλέφωνο και του λέω: θέλω να σας ρωτήσω κάτι για το σκούτερ. Αυτό έπεσε με μεγάλη άνεση. Σε στυλ, υπάρχει πολλοί κόσμος που το ζητάει, πάρε αργότερα τηλέφωνο κλπ. Κλπ. Του λέω: μισό-μισό. Του λέω: άνοιξε το σκούτερ, μου λέει: ανοιχτό είναι. Του λέω: στην μέσα μεριά του σκούτερ υπάρχει ένα χαρτάκι. Σε αυτό το χαρτάκι γράφει τους εξής αριθμούς. Το τηλέφωνο σιωπή για δύο λεπτά, δεν ακούγα τίποτα. Νέκρα, σιγή. Ρωτάω, είστε ακόμα εκεί? Μου λέει ναι. Δεν μου λες τους αριθμούς, τους αριθμούς του σκούτερ τους πρόφερες πάλι με αλφα, τσάρλι, μπράβο. Πάντα. Εντάξει, ψάρωσε ο τύπος με τη μία. Πάντα. Λοιπόν, ναι, μου λέει, αυτοί είναι οι αριθμοί. Του λέω, κοίταξε να δεις, υπάρχουν δύο δυνατότητες. Μία δυνατότητα είναι ή σου παίρνεις τα έβρετρα και μου δίνεις πίσω το σκούτερ, ή αν δεν θέλεις να το δώσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσω με την λιμενική αστυνομία. Κανένα πρόβλημα, μου λέει, στείλε κάποιον, μου λέει να το πάρει κλπ. Και πήρα τον Νίκο τον Γιαννουμπλάκη, αμέσως στο παιδί, χωρίς καν να πούμε κουβέντα, του λέω: Νίκο, δώσε σε παρακαλώ τα έβρετρα, το οποίο δεν ήταν κανένα ευκαταφρόνητο ποσό, ήταν αρκετά χρήματα για κάποιον, ας πούμε. Πήγε λοιπόν την ίδια μέρα ο Νικόλας, έδωσε τα χρήματα, πήρε το σκούτερ και από εκεί και πέρα έστειλε το σκούτερ στην Αθήνα και από την Αθήνα έφτασε στα χέρια μου στη Γερμανία. Νικόλα, πες μας δύο-τρία πράγματα για αυτήν την ιστορία. Κοίταξε, με παίρνει τηλέφωνο και γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις? Ναι, καλά, ξέρεις, μου λέει, είχα χάσει το σκούτερ μου στα Δαρδανέλια. Ναι, και το βρήκε κάποιος, λέει, και το πουλάει στα Χανιά. Πώς έγινε αυτό? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ είχα τρελή περιέργεια να δω σε τι κατάσταση είναι το σκούτερ. Δηλαδή, έκανε τόσο τεράστιο ταξίδι, λέω, και βγήκε στα Χανιά. Καταρχήν επέπλεε και δεν έσπασε κάπου, δεν βρέθηκε σε τίποτα, δεν κοπάνε σε μέσα στους καιρούς, σε τόσες μέρες και τόσο καιρό, σε τίποτα βράχια να σπάσει. 66 μέρες, τρεσί, 66 μέρες. Να βυθιστεί. Τέλος πάντων, πάω, το βλέπω το σκούτερ, εκτός από κάτι εξωτερικές γρατζουνιές, δεν είχε τίποτα άλλο. Και ήταν και η φάση που, αφού το πήρα το σκούτερ στα χέρια μου, έδωσα στον άνθρωπο τα λεφτά, το παίρνω, έρχομαι στο μαγαζί, γιατί ήταν σκοτάδια εκεί που το παρέλαβα, και το κοίταζα με ένα φακό, λέω, κάτσε να πάω στο μαγαζί να το δω καλύτερα. Έρχομαι εδώ στο καταδυτικό, ανοίγω το σκούτερ, βγάλω ζωμπαταρία μέσα, στεγνά τα πάντα, κοιτάω προπέλες, επειδή τύχε να είμαι και τεχνικός στην εταιρεία αυτή, στη Suex. Βγάζω τσεκάρω την προπέλα, βλέπω σημάδια, δεν άνοιξε άξονα, αλλά βλέπω σημάδια, δεν είχε τίποτα. Λέω, φίλε, είναι μια χαρά. Τέλος πάντων, τότε είναι που σε παίρνω τηλέφωνο και σου λέω, ξέρεις κάτι, φορτίζεις και ξαναπάς κατάδυση. Έτσι. είσαι έτοιμος. Και μετά ήταν που στο στυλά και όντως έτσι ήταν. Δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα με το σκούτερ. Όχι, μετά. Κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι αυτός ο σκούτερ δεν ήταν ότι μόνο χάθηκε. Ότι χάθηκε στην Τουρκία, στα Δαρδανέλια, ταξίδεψε για 66 μέρες όλο το Αιγαίο, πέρασε από όλα τα ρεύματα που υπάρχουν στο Αιγαίο και κατέληξε στα Χανιά, σε μια ακτή κοντά στα Χανιά. Από εκεί και πέρα έφυγε από τα Χανιά, πήγε στην Αθήνα. Από την Αθήνα πήγε στη Γερμανία. Και κατέληξε την επόμενη χρονιά, στις αρχές της χρονιάς, τον Ιανουάριο του 2019, να εκτίθεται στο περίπτερο της Suex στη μεγάλη έκθεση BOT στο Düsseldorf για μία εβδομάδα. Ναι, το θυμάμαι, το είχα δει. Λοιπόν, και όλη η διαδρομή, με ένα χάρτη με τη διαδρομή του σκούτερ. Το αποτέλεσμα ήταν η Suex να μου προτείνει να επισκευάσει όλο το σκούτερ, να μου αλλάξει τα πάντα. Λοιπόν, και το εξωτερικό κομμάτι του σκούτερ βρίσκεται στο μουσείο. Τη Suex. Η Suex έχει στη βάση της ένα μικρό μουσείο. Εκεί βρίσκονται τα εξωτερικά του. Και μου έχουν βάλει καινούρια. Έλαβα ένα καινούριο σκούτερ στα χέρια μου. Ωραία. Τρομερή ιστορία. Γι' αυτό και το υφέρουμε αυτή τη στιγμή στη συζήτηση. Γιατί τέλος πάντων ο Δημήτρης έχασε, ο Νικόλας βρήκε μετά από τόσα πολλές μέρες και τόσα πολλά μίλια ταξίδι. Για το σκούτερ. Εν τω μεταξύ προσπαθώ να συνδέσω τον Αντώνη. Θα βάλω τον Αντώνη Γράφα στη συζήτηση, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Μισό λεπτάκι. Νομίζω.
Ναι. Okay. Παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση, γιατί βλέπω ότι δεν ξέρω, δεν κάποιο πρόβλημα με τον Αντώνη. Όσο θα γίνει στη διάρκεια της παρουσίασης, θα προσπαθήσω και άλλες φορές να συνδεθώ μαζί του. Ατμόπλιο Κυριακή, βυθισμένος στη Σούδα, στον κόλπο της Σούδας. Νίκο Γιαννουλάκη, πριν μπούμε στην ιστορική αναφορά από τον Δημήτρη, είδα και σε βίντεο, διάβασα τέλος πάντων και σε κάποια αναφορά ότι καταδυθήκατε για πρώτη φορά τον ναυάγιο το 2013 ή 2014. Το 2013. Το 2013 ήταν η πρώτη κατάδυση, ήταν Γενάρη του 2013 και η πρώτη κατάδυση στο ναυάγιο ήταν με το συγχωρεμένο το Τζανάκι το Γιώργο. Okay. Λοιπόν, έτυχε τότε εκείνη την περίοδο να βρίσκεται ο Γιώργος στα Χανιά και έκανα εγώ, σχεδίαζα μια κατάδυση στο ναυάγιο και πάνω που κουβεντιάζαμε αποφασίσαμε να πάω μαζί. Έκτοτε εγώ εκεί το έχω σαν το ναυάγιο της πίσω αυλής μου, το παιδί μου. Και πάω αρκετά συχνά. Αρκετά εύκολο. Είναι πολύ πριν από αυτή την πρώτη βουχιά, πώς φτάσατε στον εντοπισμό, στην έρευνα αυτού του ναυαγίου? Ο εντοπισμός ήρθε επειδή το στίγμα υπάρχει. Όποιο πλότερ και ανοίξεις, υπάρχει μέσα το στίγμα, σαν ναυάγιο. Ναι. Οπότε εγώ είχα ξεκινήσει και έψαχνα γενικότερα στην περιοχή και στη Σούδα αλλά και εκτός Σούδας ναυάγια όπου θα μπορώ να κάνω κατάδυση από οποιοδήποτε μέχρι, μάλλον από πολύ ρηχά μέχρι και 100 μέτρα βάθος. Περνώντας λοιπόν διάφορα στίγματα με το σκάφος μου και το βυθόμετρο, το Κυριακή ξεχώρισε γιατί φαίνεται πεντακάθαρα στο ναυάγιο. Το στίγμα είναι πολύ ακριβές και φαίνεται και τεράστιο. Τεράστιο είναι αρκετά μεγάλο, εν πάση περιπτώσει. Οπότε ήταν και σε ένα σχετικά καλό βάθος. Δηλαδή, ξεκινάει από τα 68 μέτρα που είναι το πιο ρηχό του κομμάτι και πάει στα 83. Δεν ήταν κάτι όπως κάποια άλλα, ας πούμε, που είναι 120. Ήταν ένα βατό σχετικά βάθος και ξεκίνησα από αυτό. Δεδομένου, θα μου πεις, δεν υπήρχαν πιο ρηχά ναυάγια. Έχει κάποια, αλλά καμία σχέση σαν ναυάγιο. Εντάξει. Έκανα λοιπόν την πρώτη κατάδυση τότε με τον Γιώργο. Φάνηκε το ναυάγιο ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, ήταν πολύ μεγάλο, είναι αξιόλογο ιστορικά, χωρίς να ξέρουμε την ιστορία του τότε, ούτε καν ποιο ήταν ακριβώς. Και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος, γιατί εγώ προσωπικά δεν είχα καταδυθεί σε ένα παρόμοιο ναυάγιο μέχρι τότε στον τόπο μου. Ρε Νικόλα, θυμάμαι πότε κάναμε το Fantis πριν χρόνια, ούτε καν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να ήταν γύρω στο 2012 ήταν. Το 12. Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, κάνεις, είσαι ένα άτομο, δηλαδή νιώθω, ρε παιδί μου, εμείς, εγώ ο Δημήτρης, ο Αντώνης, που βρισκόμαστε στην Αττική, που λίγο πολύ τέλος πάντων συνθέτουμε μια ομάδα και πηγαίνουμε, βουτάμε, γυρίζουμε, είναι πιο εύκολο να βρεθούμε, να οργανωθούμε, να προπονηθούμε, να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Θες να μου μιλήσεις λιγάκι για το κομμάτι, ναι, αυτό στην περίπτωσή σου? Γιατί είσαι, τουλάχιστον δεν ξέρω άλλα άτομα στην Κρήτη, ναι, αλλά νιώθω ότι αυτό έχει μια τεράστια δυσκολία από το κομμάτι το να οργανωθούν αυτές οι βουτιές, το να γίνουν αυτές οι βουτιές όταν δεν υπάρχουν τα ζευγάρια, όταν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι τέλος πάντων σε αυτό το επίπεδο. Και όπως γνωρίζουμε όλοι μας, όταν αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει τόσο εύκολη πρόσβαση, όλα γίνονται πιο δύσκολα. Γιατί δεν είσαι στην Αθήνα και πήγες να καταδυθείς, όπως θα δούμε στην πορεία που κάνατε το 2007 με τον Αντώνη το Γράφα. Βρίσκεσαι εκεί και προσπαθείς ουσιαστικά
να αναπτύξεις αυτό το κομμάτι και αυτή την κοινότητα, ας πούμε, την ομάδα, προκειμένου να βοηθηθείς και προκειμένου στο σύνολο δηλαδή να κάνετε πράγματα. Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο για τις δυσκολίες, πώς θα αντιμετωπίζεις όλο αυτό? Ναι, βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που λες και περιγράφεις. Η αλήθεια είναι ότι η κοινότητα της τεχνικής κατάδυσης στην Κρήτη είναι πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή. Λοιπόν, εγώ έχω ένα άτομο που είναι ζευγάρι μου μέχρι και για τις υποξηγές καταδύσεις, ο Κώστας ο Ζαχαριουδάκης, που είναι και μαθητής μου. Όπου ξεκίνησε πριν περίπου 8 χρόνια που ξεκίνησαμε την τεχνική του εκπαίδευση από ένας recreational δίτης, ο οποίος είναι πολύ καλός, αλλά recreational δίτης δεν είχε εμπειρία στο technical, αλλά με πάρα πολύ καλή υδροποιότητα. Βήμα-βήμα εξελίχθηκε μέσα από την καθοδήγησή μου σε υποξικό δίτη ανοιχτού κυκλώματος. Στην πορεία αυτή λοιπόν δεθήκαμε και μαζί και κάνουμε κατάδυση μαζί. Αυτή τη φάση βρίσκεται στη μετάβαση από το ανοιχτό σε κλειστό κύκλωμα. Έτσι καταφέρνω και εγώ και έχω ένα ζευγάρι όπου μπορώ να κάνω υποξικές καταδύσεις. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, γιατί πέραν της περίπτωσής σου στην Κρήτη, στην Αττική που είμαστε πολύ περισσότεροι, υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Ελλάδα, παιδιά στην Θεσσαλονίκη που γνωρίζω, έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ομάδα ακόμη και υπάρχει μάλλον στην Πάτρια ο Καρέλας, απλά αν είναι τόσο active αυτή τη στιγμή εννοώ. Οπότε όλες αυτές οι ομάδες σίγουρα αντιμετωπίζουν αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα στο να συνθέσουν μια τέτοια ομάδα και να μπορούν να πορευτούν με ασφάλεια και φυσικά αποτελεσματικότητα στην πορεία. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, γιατί η τεχνική κατάδυση απαιτεί αφοσίωση, χρόνο, χρήμα και ικανότητες στο σύνολό της. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι δύσκολο να βρεις πολλά άτομα ώστε να έχουν όλα αυτά τα στοιχεία και να συνδέσουν μια ομάδα. Και παίρνει και χρόνο. Οπότε το ίδιο πράγμα ισχύει και στην Κρήτη και παίρνει χρόνο. Κατά καιρούς έχουμε αναπτύξει και άλλα παιδιά και έχουν ασχοληθεί με τεχνική κατάδυση. Αλλά η ζωή, ξέρεις, ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις του, τις δουλειές του. Δεν είναι δυνατόν δεν είναι μάλλον τόσο εύκολο να συντονιστούν πάντα όλοι μεταξύ τους. Πρέπει να υπάρχει ένας λίγο πιο μεγάλος αριθμός ατόμων που συνθέτουν μια ομάδα, ώστε κάθε φορά να βρίσκονται κάποιοι από αυτούς και να κάνουν μια αποστολή. Όσο πιο μικρός είναι αυτός ο αριθμός, τόσο πιο δύσκολο είναι να συντονιστούν όλοι αυτοί μαζί. Και να βρίσκονται όχι μόνο να εκτελέσουν μια αποστολή. Έτσι, την ίδια στιγμή και να κάνουν και την εξάσκησή τους, βέβαια. Και την εξάσκησή τους. Γιατί μου έλεγε πριν ο Δημήτρης, πριν βγούμε live, ότι αύριο θα πάει να κάνει μια βουτιά με το Rebreather εκεί που βρίσκεται, ας πούμε, γιατί έχει στη διάθεση του κάποια ζευγάρια να προπονηθεί για αυτό και να κάνει εξάσκηση στη συσκευή του. Η υδροβιότητα για να μπορέσεις να κάνεις αυτό το είδο τη καταδύση πρέπει να συνέχεια, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να πας 2-3 φορές το μήνα για να κάνεις κάποιες ασκήσεις, ούτως ώστε να έχεις την κατάλληλη υδροβιότητα για να αντιμετωπίσεις τις καταδύσεις αυτές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι, για να μην αφήσουμε απ' έξω το κομμάτι το logistics, δηλαδή άλλο να παραγγείλεις αέρια στην Αττική και να σου τα φέρουν, και άλλο να παραγγείλεις αέρια στην Κρήτη ή οπουδήποτε, όπως έχουμε δει στην πορεία, Δημήτρη, σε κάποια project, να φέρεις αυτά τα αέρια σε απομακρυσμένες περιοχές. Δηλαδή ο βαθμός δυσκολίας είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος. Είναι πολύ μεγάλος. Και μπράβο, ρε Νικόλα, συγχαρητήρια για την προσπάθεια για αυτό που κάνεις εκεί. Να είσαι καλά. Και σε όλα τα παιδιά οπουδήποτε βρίσκονται στην Ελλάδα και προσπαθούν να αναδείξουν αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ πέρα με την εκπομπή μας, έμπρακτα. Λοιπόν, Δημήτρη. Ναι. The stage is yours. Yes, I thank you very, very much indeed. Λοιπόν. Thank you, buddy. Ξεκινήσουμε λοιπόν με το ελληνικό φορτηγό ατμόπλοιο Κυριακή, πρώην Σταύρος Κουμάνταρος, πρώην Βεστάλια, και την ιστορία του. Ας πούμε λοιπόν στις διαφάνειες, οποιοσδήποτε θέλει με διακόπτει την ώρα της αφήγησης και μου θέτει ερωτήσεις ή κάνει διορθώσεις ή οτιδήποτε. Κάτι άλλο που ήθελα να πω, μισό λεπτό, κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι το εξής.
Η σημερινή παρουσίαση θα τη χωρίσουμε σε δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι είναι το φορτηγό ατμόπλιο Κυριακή, και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, είναι ο κόλπος της Σούδας. Εκεί θέλουμε τη βοήθεια του Νίκου για να μας πει τι γίνεται στη Σούδα, πώς είναι τα νομικά, πώς είναι οι καταστάσεις, διότι η Σούδα αποτελεί για τα ελληνικά δεδομένα το Scapa Flow της Ελλάδας. Όπως το Scapa Flow στην Σκωτία είναι ο κόλπος όπου βρίσκονται τα γερμανικά ναυάγια από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η αυτοβήθηση του γερμανικού στόλου εκεί, έτσι και η Σούδα έχει πάρα πολλά ναυάγια τα οποία είναι σημαντικά. Τα περισσότερα από αυτά έχουν κοπήσει για σκραπ μετά τον πόλεμο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ναυάγια στο βυθό. Και θα θέλαμε να συζητήσουμε και με τον Νίκο που είναι εκεί για το θέμα αυτό. Λοιπόν, δεν θα υπήρχε πιο εξαίρετη ευκαιρία να συζητήσουμε αφού βρεθήκαμε Κρήτη σήμερα. Ακριβώς. Λοιπόν. Να πω στον Αντώνη το γράφα, αν παρακολουθεί, ότι προσπαθώ να τον καλέσω, αλλά μου δείχνει μη διαθέσιμος. Αντώνη, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν έχει σήμα, κάτι πρόβλημα στο Skype. Προσπαθώ, ιδάλλως, για κάλεσέ με, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχετε εικόνα του πλοίου? Βέβαια. Ναι. Ωραία. Το ελληνικό φορτηγό ατμόπλιο Κυριακή, πρώην Σταύρος Κουμάνταρος, πρώην Βεστάλια, κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Russell & Co. στο Port Glasgow της Μεγάλης Βρετανίας με τον αριθμό ναυπήγησης 630. Καθελκύστηκε την 20η Μαρτίου 1912 και η κατασκευή του αποπερατώθηκε τον Μάιο του ίδιου χρόνου. Αν μπούμε στο Lloyd's Register of Shipping, όπως κάνουμε με κάθε πλοίο που παρουσιάζουμε στις εκπομπές αυτές, θα δούμε ότι στο Lloyd's Register του 1939-1940 αναφέρεται ο Σταύρος Κουμάνταρος και υπάρχει μια υποσημείωση εδώ κάτω, δεν ξέρω αν φαίνεται το ποντίκι, όπου γράφει «Now Κυριακή». Στο συγκεκριμένο Lloyd's είχε τον αριθμό καταχώρησης 34175. Ήταν ιολογημένος στον Πειραιά με τον αριθμό, όπως γράφει εδώ, 739. Και τώρα για το φίλο τον Νίκο τον Βαρδάκα και τα διεθνή χαρακτηριστικά Sierra Victor November India. Έτσι, αγόρι μου, τρελάνε μας. Έτσι. Λοιπόν, ήταν ένα φορτηγό ατμόπλιο. 5.528 κόρων ολικής χωρητικότητας και 3.511 κόρων καθαρής χωρητικότητας, όπως αναφέρει εδώ, κατασκευασμένο από τη Russell & Co. στο Port Glasgow το 1912. Το 1939-1940 αναφέρονται στο Lloyd's ως ιδιοκτήτες του οι αδερφοί Κουμάνταρου. Ήταν 4 αδέρφια και είχαν δώσει το όνομα Σταύρος Κουμάνταρος, είναι το όνομα του πατέρα των αδερφών Κουμάνταρου. Αυτό που έχει σημασία μεγάλη είναι αυτό που αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν φαίνεται το ποντίκι, αλλά γράφει 423,456, αυτά είναι όλα πόδια. Λοιπόν, το πλοίο είχε μήκος 130 μέτρα, πλάτος 17 μέτρα και βάθος 8,2 μέτρα. Αυτό που είναι σημαντικό και επιβεβαιώθηκε και βοήθησε φυσικά στην ταυτοποίηση του πλοίου ήταν από το φίλο Άντωνη Γράφα, όπου μου έδωσε κάποια στοιχεία για το επίστεγο, για τη γέφυρα και για το πρόστεγο, όπου τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι το επίστεγο ήταν 13,10 μέτρα, η γέφυρα ήταν 37,4 μέτρα και το πρόστεγο 12,8 μέτρα. Το πλοίο κινείται με η πρόωση του πλοίου ήταν μάλλον το πλοίο εκινείται με τρικύλινη παλινδρομική ατμομηχανή ονομαστικής ισχύως 538 NHP nominal horsepower, η οποία είχε κατασκευαστεί από την εταιρεία John G. Kincaid & Co. Ltd. στο Greenock της Μεγάλης Βρετανίας. Είχε ένα έλικα
και η ενδεικτική ταχύτητα του πλοίου ήταν 11 κόμβι, σχετικά γρήγορο. Με το πρώτο του όνομα Vestalia, ταξίδεψε για τη Vestalia Steam Shipping Co. Ltd., το βλέπουμε εδώ στα αριστερά, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με έδρα της στο Λονδίνο, της Vestalia, της εταιρείας Vestalia. Εξού και Vestalia το πλοίο πήρε το όνομα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Το 1914 ενοικιάστηκε από τη Βρετανική Κοινοπολιτεία έως τις 10 Μαρτίου του 1917, που παραδόθηκε στο Βρετανικό Ναυαρχείο και χρησιμοποιήθηκε ως οπλιταγωγό με τον πλευρικό αριθμό Α44. Φαίνεται καθαρά εδώ στη δεξιά πλευρά του πλοίου. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έγινε αυτό. Από τον Μάρτιο του 1917 μέχρι και το τέλος του πολέμου, τον Νοέμβριο του 1918, πραγματοποίησε 5 ταξίδια, μεταφέροντας στρατό και εφόδια από την Αυστραλία στην Αγγλία και στην Αίγυπτο. Μετά το τέλος του πολέμου, παραδόθηκε και πάλι στον αρχικό του ιδιοκτήτη μέχρι το έτος 1933, που αγοράστηκε για το ποσό των 6.375 λιρών Αγγλίας από τους αδερφούς Νικόλαο, Θεοδόσιο Πάνο και Ιωάννη Κομάνταρο. Νιολογήθηκε στον Πειραιά με τον αριθμό 739 και μετονομάστηκε σε Σταύρος Κουμάνταρος, το όνομα του πατέρα των αδερφών Κουμάνταρου. Εδώ, στην αριστερή πλευρά, βλέπουμε το πλοίο με τον πλευρικό αριθμό Α44, όπου διακρίνεται το όνομα του πλοίου στη δεξιά του πλευρά, στη δεξιά του μπάντα, Vestalia. Το 1940 πουλήθηκε στην εταιρεία Πούτου, Maritime Company Ltd., των αδερφών Πούτου, και μετονομάστηκε σε Κυριακή. Εδώ βλέπουμε, αν δεν κάνω λάθος, πρόκειται για τους ίδιους αδερφούς Πούτου, οι οποίοι είχαν ναυπηγείο στην Αχτή Ξαβερίου. Εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία από τον Μάιο του 1941, όπου γράφει «Αδελφή Πούτου, ναυπηγεία», στην Αχτή Ξαβερίου, και βλέπουμε πλοία βυθισμένα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το Ιωνία. Και αυτό που στην τσιμινιέρα του, που στο βουγάρο του έχει τον αριθμό Γ, δεν είναι, είναι το Κωνσταντίνος Λουλούδης, το οποίο επιτάχθηκε από το γερμανικό στρατό κατοχής, μετονομάστηκε σε Λούνεμπουργκ και βυθίστηκε στα βόρεια του Ηρακλείου κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό που φαίνεται πάνω δεξιά έχει ενδιαφέρον. Είναι μια πλωτή δεξαμενή, μια πλωτή, όχι δεξαμενή, πώς το λέμε. Αυτό. Ναι ρε παιδί μου, που σηκώνει υλικά ας πούμε. Γερανός. Πλωτός γερανός. Πλωτός γερανός, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν θέλω να αναφερθώ εκεί, γιατί θα βγούμε από το πλάνο μας. Την 31η Μαρτίου 1941 το Κυριακή επιτάχθηκε από τη Διεύθυνση Θαλασσίων Μεταφορών από το γραφείο Β και χρησιμοποιήθηκε ως μεταγωγικό για τις ανάγκες του πολέμου Ελληνο-Ιταλικού και Γερμανικού, Ελληνο-Γερμανικού πολέμου μέχρι την 9η Τετάρτου του 1941. Την 20η Απριλίου του 1941, ανήμερα του Πάσχα, συμμετείχε στην εκένωση της υπηρετικής Ελλάδας από το Βρετανικό στρατό μετά την υπογραφή της ελληνικής συνθηκολόγησης από τον στρατηγό Τσολάκογλου στις 24 Τετάρτου 1941 και την κατάρρευση του μετόπου. Έμφορτο με 100 Βρετανούς στρατιώτες κατέπλευσε την 21η Απριλίου 1941 στο κόλπο της Σούδας, ερχόμενο από τον Πειραιά. Δύο ημέρες αργότερα, την 23η Τετάρτου 1941, το πλοίο διατάχθηκε να αναχωρήσει έμφορτο με Βρετανικό στρατό από τη Σούδα με τελικό προορισμό την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Κατά τη διάρκεια της αναχώρησης του όμως, έμπλεξε στο προστατευτικό πλέγμα του κόλπου της Σούδας με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί εκφόρτωση των στρατιωτών ούτως ώστε να διεκπεριωθεί η απελευθέρωσή του, εκεί που είχε πιαστεί δηλαδή. Την 24η Απριλίου 1941, στις 5 το απόγευμα, δέχτηκε επίθεση από γερμανικά αεροσκάφη με αποτέλεσμα να βυθιστεί χωρίς στήματα μέσα σε 5 λεπτά της ώρας. Μισό λεπτάκι, Δημήτρη. Αντώνη, μας ακούς? Ναι, ακούω. Έλα, Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μίκο. Καλησπέρα, Αντώνη.
Λιγάκι μόνο το μικρόφωνο, γιατί δεν σε ακούμε, για να συνεχίσει ο Δημήτρης. Και θα σε παρουσιάσω και σένα σε λίγο, μόλις τη στιγμή που τελειώσει ο Δημήτρης με αυτά που λέει. Για καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. 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 Okay, πολύ ωραία, σε ακούμε πολύ καλύτερα. Για τους όλους που μας παρακολουθούν, στη γραμμή έχουμε και τον Αντώνη τον Γράφα, ο οποίος, όπως θα δούμε και θα μας πούνε, θα πούμε στην πορεία, έχει συμμετάσχει το 2017 σε κατάδυση στο Ναυάγιο με τον Νίκο τον Γιαννουλάκη. Οπότε, καλώς ήρθες Αντώνη, παρακολουθείς μαζί μας και θα πάμε σε κατευθείαν συζήτηση σε λίγο. Δημήτρη, σε ακούμε. Ωραία. Εδώ αυτή η διαφάνεια που βλέπουμε στις οθόνες είναι από το ημερολόγιο πολέμου του Βασιλικού Ναυτικού, το οποίο βρίσκεται στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού. Είναι το Corpus Magnus της ιστορίας του ελληνικού, του πολεμικού ναυτικού κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί, σε μια καταχώρηση με την ημερομηνία 24 Απριλίου, αναφέρει ότι ώρα 17 και 12 της 24ης Απριλίου οικούστη βόμβος αεροσκαφών. Εσημάνομεν συναγερμών κατά αεροσκαφών. Όφθησαν ευνηδίως 7 αεροσκάφη, εξελθόντα των εφών, εναντίον των οποίων ανοίξαμε πρώτη το πυρ. Σημειωτέων ότι εντός του όρμου ευρίσκεται ονειοπομπή εξ 7 φορτηγών και 3 πλοίων συνοδείας. Εν των αεροσκαφών μας επλησίασαν. Εβάλλομεν κατά αυτού. Ακολούθως τούτο, προσέβαλεν το πλησιέστερον προς εμάς φορτηγών Κυριακή, βυθίσαν αυτό δια βομβών. Βόμβε επίσης εξεράγησαν πλησίων του Βρετανικού Ευδρόμου Γιόρκο, ως και παρά την προκειμένη στη Ξηράν. Υπό του πλοίου μας ευλήθησαν 103 φυσίγγια από αντιεροπορικό R-37. Εδώ έχουμε μία καταχώρηση από το ημερολόγιο πολέμου της Βρετανικής Διοίκησης Σούδας. Εδώ αναφέρει ότι στις 24 Απριλίου, during forenoon, heavy air raid by 5 high-level bombers believed to be Italian, full stop. No damage done, full stop. In afternoon, another by 5 German dive bombers, αυτό ας το συγκρατήσουμε, γιατί τα dive bombers ήταν μόνο τα Junkers Stuka. Greek steamship Kyriaki received direct hit and was sunk. Στην έκθεση εξέτασης του αρχιθερμαστή του Ατμόπλιο Κυριακή Ιωάννου Σίβα, 59 ετών, από τη Λέρο, η οποία πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουλίου του 1941 στο Λιμεναρχείο Πειραιά, διαβάσουμε το εξής. Είναι η αφήγηση του αρχιθερμαστή του Ατμόπλιου Κυριακή, ο οποίος λέει «Υπηρέτων ως θερμαστής επί του φορτηγού Ατμόπλιου Κυριακή». Την 20 Απριλίου 1941 αποπλέψαμεν εκ Πειραιός άνε φορτίου με επιβάτας περί τους 100 Άγγλους στρατιώτας διασούδαν ένθα απεβιβάσαμεν αυτούς την 22 Τετάρτου 1941. Την 23 Τετάρτου 1941 διετάχθημεν εκ νέου και παρελάβομεν Άγγλους στρατιώτας με προορισμόν την Αίγυπτον. Κατά την έξοδο του σκάφους εκ του λιμένος Σούδας έμπλεξεν τούτο εις τα σειρματοπλέγματα του φράγματος και η αναχώρηση αιματεώθη. Την 24η Απριλίου του 1941 απεβιβάσαμε τους επιβαίνοντας στρατιώτας εκ νέου Ισούδαν. Περί ώραν 5 μετά μεσημβρίας γερμανικών αεροπλάνων επετέθη κατά τους σκάφους και έριψαν 2 βόμβες έτινες έπεσαν επί τους σκάφους και εις διάστημα 5 περίπου λεπτών τούτο ευηθίστη. Εκ του πληρώματος και των επιβαίνοντων ουδής έπαθε τι. Τα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους δεν γνωρίζω τι απέγιναν. Ο ηματισμός απάντων απολέσθη τελείως. Εις ως σημείον ευηθίστη το σκάφος δεν εμποδίζει την αυσιπλοεία, σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό, διότι είναι πλησίον της ξηράς και τα νερά βαθιά. Η ανέλκυσή του είναι αδύνατος. Άλλον τι δεν έχω να προσθέσω και γράμματα γνωρίζω. Όπως ανέφερε η καταχώρηση στο ημερολόγιο πολέμου της Βρετανικής Διοίκησης Σούδας, τα αεροσκάφη που πραγματοποίησαν την επίθεση ήταν 5 βομβαρδιστικά καθέτου εφορμήσεως, τα οποία ήταν τύπου Junkers 87, τα επωνομαζόμενα Stuka.
Τα αεροσκάφη που θέσαν λοιπόν το Κυριακή, σύμφωνα με τις γερμανικές ημερολογιακές καταχωρήσεις, ανήκαν στο 8ο Φλίγκα Κόρπς, το οποίο είναι το 8ο σώμα της γερμανικής Luftwaffe, το οποίο είχε διοικητεί το διάστημα αυτό, το Απρίλιο και Μάιο του 1941, τον Wolfram von Richthofen, συγγενή του θρηλυκού Manfred von Richthofen, γνωστού ως κόκκινου βαρόνου, ο οποίος έδρασε στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιθανώς τα αεροσκάφη που βήθησαν το Κυριακή να ανήκαν στο δεύτερο σμήνος της Λία Κεσφάντα 1, το οποίο πραγματοποίησε η επίθεση στη Σούδα, σύμφωνα με το ημερολόγιο της μονάδας, στις 24 Απριλίου του 1941. Στο δυναμικό της Λίακες Βάντερ 1 ανήκαν αεροσκάφη τύπου Junkers U87, U88, Messerschmitt, BF108, BF110 και Heinkel HE111. Ψάχνοντας στα γερμανικά αρχεία, υπάρχουν μόνο δύο πηγές οι οποίες αναφέρουν το Κυριακή ως βυθισμένο στη Σούδα. Η μία είναι αυτή εδώ, η οποία προέρχεται από το αρχείο του Πέτα Καφέ, και η δεύτερη είναι αυτή εδώ, η οποία προέρχεται από το αρχείο του Χιούμελχεν. Γράφει «Κρίκη σε Ντάμφα Κυριακή, 5.528 κορονολογικής χωρητικότητας, τόπος βύθισης Σούντα Μπούχτ», κόλπος της Σούδας. Το γεγονός ότι όλες οι αναφορές που έχουμε δηλώνουν ότι το ατμόπλιο Κυριακή βυθίστηκε πλησίον της ξηράς και σε βαθιά νερά, οδηγούν σε μια καταχώρηση που υπάρχει σε όλους τους ναυτικούς χάρτες. Εδώ έχουμε μια πολύ απλή απεικόνηση από τους ναυτικούς χάρτες που υπάρχουν σε όλα τα πλότερ, η οποία δείχνει ότι ένα ναυάγιο στα νότιο-ανατολικά του κόλπου της Σούδας, πλησίων της ακτής, εδώ κάπου είναι η ακτή, εκτείνεται από ένα βάθος της τάξης των 60 περίπου μέτρων μέχρι το βάθος των 82-85 μέτρων. Είναι αυτό εδώ, διακρίνεται εδώ. Έτσι. Και είναι το πλοίο που σύμφωνα με τη δικιά μου γνώμη είναι το πλοίο Κυριακή, το ατμόπλοιο Κυριακή. Είναι το μοναδικό πλοίο το οποίο τόσο τα ναυπηγικά του χαρακτηριστικά ταιριάζουν με το ναυάγιο. Πρόκειται ένα ναυάγιο μήκους περίπου 130 μέτρων, το οποίο έχει ένα ρήγμα. Τόσο το επίστεγο, όσο και το πρόστεγο, όσο και η γέφυρα ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά που δίνει το Lloyd's Register of Shipping, τόσο το πλάτος, όσο και το βάθος. Είναι ένα ναυάγιο το οποίο δεν μεταφέρει κάτι, δεν έχει καθόλου φορτίο και δεν έχει και καθόλου νεκρούς, διότι οι στρατιώτες είχαν αποβιβαστεί που μετέφερε και δεν έχει να μεταφέρει κάτι. Και λέει τα ίδια, μιλάει και συνολίζει και ο χρόνος. Δεν ακούω κάτι. Δεν ήχο. Προχωράει αυτά και αυτά πρέπει να έχω δύο λεπτά. Κάτι συμβαίνει. Δεν ακούω κάτι. Ακούω όποιος μιλάει. Αν μιλάει ο Αντώνης, όταν ακούω με πίστευτες διακοπές, δεν καταλαβαίνω κάτι. Όχι, δεν λέει κάτι ο Αντώνης στην παρουσίαση. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό και το γεγονός ήταν ότι ήταν άδεια τα μπάρια, δεν μέτρεφε κανένα φορτίο στο σημείο που βρίσκεται. Τα ναυπηγικά χαρακτηριστικά που έχει ταιριάζουν ένα προς ένα με τα στοιχεία του Lloyd's και με τα στοιχεία των ημερολογίων πολέμων που έχω ερευνήσει μέχρι στιγμής. Το ναυάγιο του ατμόπλοιου Κυριακή βρίσκεται βυθισμένο σε μέγιστο βάθος τα 84 μέτρα, έχοντας ως ελάχιστο βάθος τα 70 περίπου μέτρα. Βρίσκεται πλαγιασμένο στην αριστερή πλευρά του πλοίου και εκτείνεται σε μία απόσταση μήκους 130 περίπου μέτρων, ενώ ο νοητός άξονας πρίμνης πλώρης έχει κατεύθυνση βορειοδυτική. Το ναυάγιο έχει ένα μεγάλο ρήγμα στην περιοχή της πρίμνης, αλλά ως επιτοπλίστων παραμένει σε καλή κατάσταση και οι άγκυρές του βρίσκονται μέχρι σήμερα στη θέση τους. Τα μπάρια του είναι άδεια, ενώ τα ιστεία του πλοίου παραμένουν άθικτα.
Το φουγάρο είναι σπασμένο και βρίσκεται πεσμένο στο βυθό δίπλα στο πλοίο. Θα μας πει ορισμένα πράγματα ο Νίκος Γιαννουλάκης σε λίγο, διότι στις πρώτες καταδύσεις που έκανε το φουγάρο δεν ήταν πεσμένο, ήταν ακόμα στη θέση του. Ναι. Πρόκειται το ναυάγιο του φορτηγού ατμόπλοιου Κυριακή αποτελεί το πρώτο τεκμηριωμένο ναυάγιο πλοίου από την αποκαλούμενη Μάχη της Κρήτης στην περιοχή του κόλπου της Σούδας, το οποίο έχει επαρκώς ερευνηθεί, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρήσει περαιτέρω έρευνας, η οποία φαντάζομαι θα πραγματοποιηθεί από αρκετούς δίτες στο μέλλον. Είναι ένας σημαντικός μάρτυρας της Μάχης της Κρήτης, το συγκεκριμένο ναυάγιο. Τώρα περνάω στις διαφάνειες που δείχνουν το ναυάγιο. Θα μας πει ο Νίκος Γιαννουλάκης και ο Αντώνης Γράφας την κατάσταση που επικρατεί στο βυθό, διότι ο βυθός, τα νερά στο κόλπο της Σούδας δεν είναι διαυγή, και θα μας πούν σε συζήτηση πάνω στις διαφάνειες τι βλέπουμε στην κάθε διαφάνεια. Νίκο Γιαννουλάκη, σε καλησπέρισω ακόμα μια φορά. Αντώνη Γράφα και σένα το ίδιο. Και μπαίνω στις διαφάνειες. Σας ακούμε. Βεβαίως. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, εδώ είναι στο επίστημο του πλοίου. Λοιπόν, εγώ που το έχω καταδειχθεί αρκετές φορές, μπορώ να ξεκάθαρα να καταλάβω ότι βρίσκεται στο πλάι, το φως του ήλιου είναι από πάνω. Η κατάσταση του πλοίου όσον αφορά τα μεταλλικά του μερί, το σίδερο δηλαδή, είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Το ξύλο που υπάρχει είναι σχεδόν εξαφανισμένο. Ο βυθός μέσα στο... Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά στη φωτογραφία που είδαμε που έχει σαν background, φαίνονται οι πολύματα ξύλου, τα οποία έχουν μείνει ακριβώς εκεί που είναι η δίδεση. Θα το δούμε. Ακριβώς. Αυτοί που μας ακούν θα το δούμε σε λίγο όταν μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, ο βυθός στον κόλπο είναι λασπόδης. Δεν έχει πολύ βράχο γύρω-γύρω. Οτιδήποτε στερεό βρεθεί μέσα στο βυθό, αμέσως πάει ζωή και προσκολλάει πάνω του και αναπτύσσει πολύ μεγάλη ζωή. Είναι πολύ πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά στο νερό δηλαδή, οπότε υπάρχει τρομερή ανάπτυξη εκεί πέρα. Εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό αρκετά εκεί, οτιδήποτε βρεθεί εκτεθειμένο για ένα χρονικό διάστημα, αμέσως αποκτά ζωή πάνω του. Εδώ βλέπουμε κομμάτια του πλοίου, ένα αεραγό σπασμένο, αυτό είναι στην πρίμνη. Νομίζω, Νίκο, ότι δεν είναι στην Πρίμνη. Νομίζω ότι εδώ η συγκεκριμένη φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του Αντώνη Γράφα και ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από το Μεσοκάραβο. Δηλαδή, αυτό που βλέπω εγώ είναι το skylight του μηχανοστασίου. Και αυτό εδώ είναι ένας αεραγωγός. Βλέπουμε, όπως έχει πέσει στο πλάι το πλοίο, ότι ένα καπάκι από το skylight είναι ανοιχτό. Δηλαδή, αυτή εδώ πέρα είναι μία είσοδος, μία δίωδος στο χώρο του μηχανοστασίου. Μπορεί δηλαδή κανείς να ίσως να ανοίξει κάτι άλλο, βρει κάποια άλλη δίωδο για να μπει στο μηχανοστάσιο μέσα. Πάντως αυτό είναι το skylight του μηχανοστασίου κατά τη γνώμη μου. Έχει και στην Πρίμνη, νομίζω, ένα τέτοιο ή παρόμοιο άνοιγμα. Γενικά μπορεί να περάσει μέσα στο ναυάγιο, έχει αρκετά ανοίγματα. Καταρχήν είναι τα μπάρια του τα οποία είναι τεράστια και μπαίνει πανεύκολα μέσα. Είναι εντελώς άδειο όπως το είπες. Αν δεν έχει σκούτερ, στο βάθος που βρίσκεται, είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις όλο το ναυάγιο από τη μία πλευρά στην άλλη. Το μόνο που είναι κατεστραμμένο είναι στο σημείο του ρήγματος. Το βλέπουμε αυτό εδώ, που δείχνεις τώρα. Αυτό είναι το μόνο που είναι πολύ κατεφθαρμένο, γιατί έχει γίνει έκρηξη και γι' αυτό κιόλας βυθίστηκε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Είναι τεράστιο το ρήγμα. Αντώνη, μας ακούς? Δημήτρη, μισό λεπτάκι. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη σύνδεση του Αντώνη. Γιατί ο αρχικός λογαριασμός κάτι πρόβλημα έχει, δεν μπορούσε να συνδεθεί. Έχει δημιουργήσει μπει με άλλο, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ακούει από δύο λογαριασμούς.
Ωραία. Και τόση ώρα προσπαθώ λύξε να δώσω το πρόβλημα εσείς, όση ώρα, συγγνώμη Νίκο, όση ώρα εμείς με τον Νικόλα τον Γιαννουλάκη μιλάμε για τον Ναυάγιο, λύστε αυτό το πρόβλημα εσείς και στη συνέχεια ελπίζω να έχουμε τον Αντώνη μαζί μας, ώστε να του θέσουμε τα ερωτήματα που αφορούν και εκεί. Νικόλα, Γιαννουλάκη, συνεχίζω. Ναι. Εδώ βλέπουμε το ρήγμα λοιπόν, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Εδώ είσαι στην προπέλα και το πιδάλιο. Αυτό βλέπω και εγώ. Εγώ βλέπω το πιδάλιο εδώ και βλέπω να εξέχει από το βυθό, να εξέχει ένα πτερίγιο της προπέλας. Έτσι ακριβώς είναι. Εκεί που είναι η δέσμη φωτός, αυτό είναι από την κατάδυση του Αντώνη νομίζω, εκεί που είναι η δέσμη φωτός είναι και το δεύτερο πτερίγιο που φαίνεται. Δεν φαίνεται στη φωτογραφία, εκεί είναι πάντως. Το οποίο εδώ βλέπετε στην προπέλα, ας πούμε, πόσο βυθισμένη είναι μέσα στη λάσπη και τον όγκο του υλικού που υπάρχει. Πάρα πολύ ίσημα εκεί, δηλαδή χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ναι. Εδώ είναι από την κατάδυση του Αντώνη, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, στα αριστερά πρέπει να είναι ο Γιάννης Ολιαρδάκης. Ή στα δεξιά είναι ο Ολιαρδάκης, τέλος πάντων. Νικόλα, Γιαννουλάκη, με ακούς? Σας ακούω. Εδώ μπορείτε να διακρίνετε τη μία άγκυρα που είναι ακόμα στο όκιο πάνω. Εδώ, αυτή εδώ. Εκεί ακριβώς. Και η άλλη άγκυρα από κάτω δεν υπάρχει. Υπάρχει η καδένα απλωμένη. Ωραία. Οπότε σημαίνει ότι μπορεί σημαίνει να ότι ήταν αγκυροβολημένο. Έχει χωθεί σίγουρα με στη λάσπη. Η καδένα ήταν απλωμένη. Νομίζω και στα αρχεία αναφέρεται αυτό, ήταν αγκυροβολημένο. Ναι. Συνεχίζω. Αντώνη Γράφα, μας ακούς? Αντώνη, μας ακούς? Okay, τα παιδιά, τον Νίκο, τον Δημήτρη, τους ακούς? Τους ακούω και τους δύο. Οκ. Σ' ακούμε λιγάκι. Νίκο Βαρδάκα, συγγνώμη, γιατί είμαστε στον αέρα. Μήπως είναι καλύτερα να πάρεις τον Αντώνη Γράφα ένα τηλέφωνο να το λύσετε το θέμα? Δεν μπορεί να λυθεί. Δεν μπορεί να λυθεί έτσι, Δημήτρη. Δεν μπορεί. Ωραία, να λυθεί έτσι. Εντάξει, ο Αντώνης ακούει αυτή τη στιγμή. Μην χάτουμε το χρόνο μας. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει και προσπαθώ. Ακούει αυτή τη στιγμή. Οπότε, αν έχετε κάτι να απευθυνθείτε στον Αντώνη, Αντώνης ακούει αυτή τη στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, Νίκος Γιαννουλάκης, εδώ βλέπουμε χώρους ενδιέτησης. Ναι, ναι. Ισχύει. Και μπορείς να δεις ένα φινιστρίνι. Δύο φινιστρίνια. Ναι, ένα εδώ και ένα εδώ. Ένα και ένα πιο κάτω. Δύο φινιστρίνια και δεν νομίζω ότι τις έχω τις φωτογραφίες και δεν μπορούσα να τις βρω για το λόγο που σου είπα για το λάπτο που είναι για εντάξει, αναβάθμιση. Εντάξει, έχω φωτογραφίες από δύο διαφορετικές. Ναι, έχω δύο φωτογραφίες από δύο διαφορετικές τουαλέτες μέσα, όπου υπάρχουν μέσα οι μπανιέρες και οι νηπτήρες στη θέση τους. Και το πάτωμα που έχει καρέ άσπρο μαύρο πλακάκι. Αυτή μια φωτογραφία έχει κατώνει, στην οποία θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ γνωρίζεις πού περίπου βρισκόμαστε. Εδώ μου φαίνεται θα πρέπει να... Νομίζω ότι είσαι στην πλώρη εδώ. Μπράβο, ότι το καμπούνι της πλώρης. Ακριβώς. Είναι πεσμένο στην αριστερή πλευρά και φαίνεται το καμπούνι της πλώρης και τα ρέλια. Ακριβώς. Εκεί είσαι στην πλώρη και φαίνεται τα ρέλια που στις φωτογραφίες του καραβιού που είχες ταιριάζει και στο σχήμα τους. Κατάλαβα. Αυτή είναι η φωτογραφία δικιά σου? Αυτή, ναι, είναι frame από βίντεο που έχω και είναι στη γέφυρα. Ωραία. Εδώ πέρα αυτό που ανέφερες πριν, ότι έχουν φαγωθεί τα ξύλα, εδώ βλέπουμε σε αυτή τη γραμμή απομινάρια ξύλων. Έτσι, όπου υπάρχει η βίδα ή το καρφί. Έχει μείνει το ξύλο. Έχει μείνει το ξύλο γύρω-γύρω, γιατί είναι αυτό που δεν τρώει ο μικροοργανισμός. Και βλέπεις και πόσο και ίζημα υπάρχει πάνω στο ναυάγιο και ζωή από σφουγγάρια και διάφορους μικροοργανισμούς. Βένθος. Εδώ μου φαίνεται ότι κάτι έχει πέσει. Υπάρχει ενδεχόμενο να είναι ένας τηλέγραφος που έχει πέσει. Ή πρόκειται για Βίντσι. Αυτό είναι Βίντσι. Ωραία. Αυτό είναι Βίντσι. Αυτό είναι Βίντσι και
Έχει, νομίζω ή τρία ή τέσσερα, τέσσερα πρέπει να είναι, στο deck πάνω. Υπάρχει ένας τηλεγραφός που είναι στην πρίμη του και έχει πέσει και στηρίζεται σε ένα πολύ μικρό του κομμάτι. Είναι εξαπλωμένο πάνω στο ναυάγιο. Νικόλα, να υποθέσω αυτή τη στιγμή η ορατότητα τουλάχιστον από αυτό το frame του βίντεο είναι από τις καλύτερες που μπορεί να πετύχει κάποιος στο ναυάγιο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο ήταν τραβηγμένο μετά από δύο ημέρες νότιο άνεμο, όπου ουσιαστικά και εμένα πήγα τότε, γιατί ήξερα ότι θα έχει καλύτερη ορατότητα. Αυτή η ορατότητα που βλέπετε εδώ και μπορείτε να εκτιμήσετε, ας πούμε, ποια είναι, στην πραγματικότητα να σου πω ότι είναι λίγο καλύτερη, ήταν λίγο καλύτερη από ό,τι φαίνεται εδώ, αλλά γενικότερα αυτή είναι από τις καλύτερες ορατότητες που μπορείς να έχεις σε αυτή την περιοχή. Έχω καταδυθεί σε αυτό το ναυάγιο ακόμα και με 5 μέτρα ορατότητα. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι τόσο καλή, ειδικά σε τέτοιο βάθος όπου αυτή η κακή ορατότητα είναι σε όλο τον όγκο του νερού και το φως, με λίγα λόγια, κάνεις κατάδυση στα 80 και νομίζεις ότι είσαι στα 150. Νίκο, εδώ βλέπουμε ένα καπόνι. Ναι. Και βλέπουμε το κάτω τμήμα ενός αεραγωγού. Φαντάζομαι ότι αυτό εδώ πέρα είναι στο Μεσοκάραβο, έτσι, πάνω από τη γέφυρα, σωστά. Ναι. Εκεί είναι. Εκεί είναι. Και εδώ βλέπουμε πάλι το Vinci που είδαμε πιο πριν. Αυτό είναι άλλο Vinci. Άλλο. Okay. Μοιάζει, είναι πανομοιότυπο με το προηγούμενο, αλλά είναι άλλο. Άλλο. Κατά πάσα πιθανότητα θα χειριζόταν γερανούς, νομίζω. Εδώ πέρα φαίνεται στη φωτογραφία του Αντώνη αυτή. Φαίνεται, βλέπουμε τη διαφορά που είχε την ημέρα, για να το δούμε πιο καθαρά. Εδώ βλέπουμε την ημέρα που καταδύθηκε εσύ με δύο μέρες νότιο άνεμο που καθάρισε ο κόλπος. Ναι. Εδώ βλέπουμε στην κατάδυση του Αντώνη την τελείως διαφορετική ορατότητα. Ναι. Έτσι, σαν ομίχλη δηλαδή. Αλλά αυτό που διακρίνεται εδώ πολύ καθαρά είναι ότι πράγματι είναι η υπερκατασκευή εκεί που βρίσκεται το καπόνι. Φαίνεται πολύ καθαρά. Ναι. Ότι εδώ από κάτω είναι χώρια ενδιέτησης και έχει καταρρεύσει η σκεπή, ας πούμε. Ναι. Εδώ είναι πάλι... Ο Αντώνης είναι στη σύνδεση. Εντάξει, του ζήτησα να χαμηλώσει το μικρόφωνο για να μπορούμε να τον ακούσουμε. Ωραία. Αντώνη, ακούς? Θα ήθελες να μας πεις λιγάκι... Εδώ είσαι με τον Γιάννη τον Λιαρδάκη. Ο Γιάννης τον Λιαρδάκης είναι σίγουρα εκεί. Αλλά... Είμαι ο Γιάννης ο Λιαρδάκης και ο Λευτέρης Κουτανάς. Μάλιστα. Στους χώρους ενδιέτησης επάνω στο Μεσοκάραβο, σωστά? Σωστά, Δημήτρη. Ωραία. Εδώ είναι στο σημείο του ρήγματος, αν δεν κάνω λάθος. Αντώνη. Και εδώ που δείχνεις τώρα είναι το σημείο του ρήγματος, ακριβώς. Έχει κοπεί το καράβι στα δύο. Ωραία. Στο σημείο αυτό βλέπουμε κάποια αντικείμενα, μια καδένα που έχει πέσει. Είναι αλλιευτικά εργαλεία αυτά ή είναι κάτι τα οποία έχουν να κάνουν με το πλοίο? Ναι. Δημήτρη, αυτά είναι του πλοίου αντικείμενα. Αντώνη, βλέπουμε σε αυτό το σημείο... Βλέπουμε σε αυτό το σημείο ότι η κουβέρτα του πλοίου, το ξύλο της κουβέρτας του πλοίου δεν έχει λιώσει. Ναι, ισχύει. Δεν έχει λιώσει. Εντάξει, θα μου πει κανείς ότι φυσικά τα ξύλα που χρησιμοποιούσαν τότε ήταν τελείως διαφορετικά από τα ξύλα που χρησιμοποιούν σήμερα. Έτσι, ήταν άλλης ποιότητας ξύλα, ας πούμε. Αλλά, τέλος πάντων. Είναι και πολύ διαφορετικός οι συνθήκες εκεί πέρα. Αυτό για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακριβώς, για ποιο λόγο ακριβώς, στο Μεσοκάραβο η ζημιά του είναι μεγαλύτερη στο ξύλο. Στην πρίμη και στην πλώρη αντέχει περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Κατάλαβα. Εδώ πάλι μια φωτογραφία δικιά σου από την περιοχή του Μεσοκάραβου. Φαίνονται παράθυρα δηλαδή της υπερκατασκευής του πλοίου. Νίκο Γιαννουλάκη, δικιά σου φωτογραφία. Ναι.
Συγγνώμη, Δημήτρη, αναφέραμε, δεν παρακολουθούσα και τόσο λόγο με τη σύνδεση. Είναι ότι αναφέραμε ότι κάθεται στην αριστερή πλευρά, ε. Ναι, το αναφέραμε. Εδώ πέρα πάλι λιωμένα ξύλα, που σημαίνει ότι ναι. είναι το κατάστρωμα. Εδώ ήταν ένα κομμάτι του καταστρώματος του πλοίου, το οποίο έχει λιώσει. Εδώ θα πρέπει να είναι ναι. στο μεσοκάραβο ναι. και πάλι, όπως είπες εσύ Νίκο, βλέπουμε ότι η διάβρωση εδώ είναι πολύ μεγαλύτερη στο ξύλο. Ακριβώς. Πολύ πιθανό να ήταν, δεν ξέρω, διαφορετικό πάχος ξύλο, γιατί είναι, την είχαν, πολύ πιθανό το είχαν φτιάξει για άλλους λόγους, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, φυσικά. Στην πρίμη και στην πλώρη, στο κυρίως deck του πλοίου, ίσως να το είχαν βάλει πολύ πιο παχύ και ανθεκτικό ξύλο για να αντέχει περισσότερο. Οπότε, ναι. ίσως γι' αυτό να κάνει αυτή τη διαφορά στη διάβρωση. Επίσης, όπως κάθεται στο πλάι έτσι, βλέπεις ότι μέσα έχει πάρα πολύ ίζημα. Εκεί μέσα σε αυτό το ίζημα υπάρχουν αντικείμενα. Ναι. Υπάρχουν αντικείμενα μέσα από τους χώρους του πλοίου, όπου είναι πολύ δύσκολο φυσικά να εντοπίσεις, να κοιτάξεις ή θα φαίνονται μέρη τους μόνο. Φούλη, ναι, γιατί αν προσπαθήσεις να περάσεις μόνο από δίπλα τους, δημιουργείται ένα σύννεφο. Κάποιος θα πρέπει να πει στον Αντώνη το μικρόφωνο σου, συγγνώμη που διακόπτω, μήπως για να μην υποθεί κάτι το οποίο ίσως αργότερα το μετανιώσει κανείς, το μικρόφωνο σου, Αντώνη, ό,τι και να πεις το ακούμε. Ακούμε και την κοπέλα που βρίσκεται εκεί. Απλώς κατά το πίσω για να γνωρίζεις ότι σε ακούμε. Το έχω στείλει, οκ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πάλι το μεσοκάραβο, Νικό, Γιαννουλάκη, πάλι ένα καπόνι εκεί και βλέπουμε ότι... παιδί μου, αυτός ο αεραγωγός που βρίσκεται σε αυτό το κομμάτι δεν έχει πάθει τίποτα, λες και ήταν χτεσινός, ας πούμε. Είναι ατόφιος. Ναι, είναι ατόφιος. Έχει πολλά κομμάτια τέτοια πάνω στο... Ναι. Έχει πάρα πολλά κομμάτια τέτοια. Βέβαια, λίγο πιο κάτω, εδώ ας πούμε, οι δύο αεραγωγοί αυτοί, τα υπολείμματα από τους δύο αυτούς... Είναι... Βλέπει κανείς ότι έχουν πέσει, ας πούμε, έτσι. Ενώ αυτός εδώ πέρα έχει μείνει αγέραιος. Ναι. Έχει πάρα πολλά κομμάτια τέτοια το καράβι. Α, εδώ αυτή η φωτογραφία ίσως να είναι λίγο πιο, ξέρεις, για μένα ήταν ενδιαφέρον τουλάχιστον, γιατί είναι κάρβουνο. Ναι. Είναι για άνθρακας. Για μέσα. Άνθρακας. Και είναι ακριβώς δίπλα το φουγάρο. Μάλιστα. Οπότε ήταν αρκετά ενδιαφέρον για μένα όταν το εντόπισα. Ναι. Εδώ είναι το φουγάρο, όπου η ιστορία του φουγάρου, η πρώτη, μέχρι και το 2015, νομίζω ήταν Μάιος του 2015, όπου ήταν η τελευταία φορά που καταδίθηκα στο... Ναι, το 2015, όπου ήταν η τελευταία φορά που καταδίθηκα και το φουγάρο στεκόταν όπως ήταν αρχικά πάνω στο καράβι, χτισμένο, και στην ουσία επεκτηνόταν, πέταγε στο νερό μέσα, κατάλαβες. Δεν είχε ακουμπήσει κάτω στο βυθό. Μία εβδομάδα αργότερα έκανα κατάδυση και το είδα όπως είναι τώρα. Μάλιστα. Και έχει πέσει, βέβαια. Δεν έχει αποκολληθεί. Έχει πέσει από το βάρος. Ακριβώς. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο πι της ζημινιέρας, δηλαδή, υποδηγεί στο μηχανοστάσιο, ας πούμε, όπου έβγαιναν οι καπνοί. Είναι εκεί, δηλαδή, είναι πιασμένο στη μία μεριά. Είναι εκεί ακόμα. Και την ημέρα, σου λέω, που καταδύθηκα και το είδα έτσι πεσμένο, πήγα κοντά γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση. Στην προηγούμενη κατάδυση είχα περάσει από κάτω του με το σκούτερ. Κατάλαβα. Όταν το είδα έτσι πεσμένο, πήγα κοντά, γιατί δεν το πίστευα. Λέω, όντως έγινε αυτό, ξέρεις, αυτή την εβδομάδα. Και πήγα και το μέταλλο φαινόταν φρέσκο ακόμα, κομμένο. Δεν είχε πιάσει ακόμα ζωή και δεν είχε πιάσει καλά σκουριά. Δηλαδή, αυτό πρέπει να είχε κοπεί, ξέρω εγώ, την προηγούμενη μέρα, ας πούμε. Κατάλαβα. Καταλαβες. Εδώ είναι, προχωρώντας προς την... Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η κουπαστή, η δεξιά κουπαστή του πλοίου, κατευθυνόμενος κανείς προς το μεσοκάραβο. Και είναι ένα άνοιγμα που έχει στο πλάι, μια σκάρα δηλαδή, ενός ανοίγματος. Και έχει πιάσει ένας σπόγκος επάνω. Αν μου επιτρέπεις για το φουγάρο, είναι χαρακτηριστικό
για το ότι τα ναυάγια μας διαλούνται, διαλάνε, χαλάνε. Καταλαβες. Και είναι τόσο σημαντική η τεκμηρίωση, η βιντεοσκόπηση, αυτό που κάνει. Αυτό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, θα το λέμε αυτό, Νίκο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Δηλαδή... Είναι όσο σημαντικό, ας πούμε, γιατί χάνονται μετά από κάποια χρόνια, δεν θα υπάρχουν. Φυσικά. Φυσικά. Ευτυχώς που είμαστε κάποιοι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι από, φυσικά, από προσωπικό ενδιαφέρον και από ενδιαφέρον για την ιστορία καταδύονται με μεγάλα έξοδα. Αυτές οι καταδύσεις δεν γίνονται, ας πούμε, με 100 και 200 ευρώ. Για να αποτυπώσουν την ιστορία στο βυθό. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Δηλαδή, σε μερικά χρόνια, η μόνη δυνατότητα που θα έχουμε για να δούμε τα ναυάγια πώς ήταν κάποτε, θα είναι οι απεικονίσεις που έχουμε εμείς σε βίντεο και σε φωτογραφία. Και μετά η επόμενη ερώτηση για κάποιους είναι και γιατί είναι τόσο σημαντικό να ξέρουμε για τα ναυάγια. Είναι το ίδιο σημαντικό όσο είναι σημαντικό να ξέρουμε για την ιστορία μας ή για οποιοδήποτε άλλο. Να θυμίσω ότι όλα αυτά τα ναυάγια ήταν χαρακτηρισμένα και φαντάζομαι νεότερα μνημεία. Πολιτιστικά μνημεία. Άρα λοιπόν είναι σαν να βρισκόμαστε σε ένα χώρο, στη στεριά, σε ένα οποιοδήποτε αρχαιολογικό χώρο, σε οποιοδήποτε μνημείο μάλλον, προς πάντων. Άρα έχει μεγάλη σημασία. Πόσο μάλλον εδώ που διαβρώνονται, καταστρέφονται και από τα ηλιευτικά εργαλεία και από το θαλάσσιο περιβάλλον και από το δυναμίτι που κατά καιρούς έχουμε δει έτσι σε ναυάγια και στην περιοχή τέλος πάντων που βρίσκομαι εγώ, αλλά και γενικότερα αλλού. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε πει ότι όλα αυτά μας δάσκουν ναυτική ιστορία. Γνωρίζουμε λιγάκι τα ιστορικά πράγματα. Ακριβώς. Όχι μόνο ναυτική ιστορία, γενικότερα ιστορία. Δηλαδή. Πολιτισμό. Εδώ, Νίκο, είσαι εσύ που περνάς πάλι από την περιοχή του Μεσοκαράκου. Στην προηγούμενη φωτογραφία, άμα μπορείς να γυρίσεις την προηγούμενη φωτογραφία, θα δεις τη σκάλα, τη σκάλα που ανεβαίνει από... Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που συναντάς πηγαίνοντας από την Πρίμνη του πλοίου προς την Πλώρη. Ναι. Όπου ανεβαίνει στην υπερκατασκευή από πάνω. Και έχει δύο σκάλες τέτοιες, μία στην αριστερή πλευρά που είναι πεσμένη εδώ και μία στη δεξιά επάνω. Και νομίζω κάπου τις είχε πάρει το μάτι μου αυτές ή κάποια φωτογραφία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι καλά τώρα. Μπορείς να προχωρήσεις στις επόμενες. Αυτό είναι μία πάλι από το Μεσοκαράκου. Έχει περάσει με το σκούτερ. Ακριβώς, είναι πολύ κοντά στο βυθό. Μπορείς να δεις τους χώρους ενδιέτησης μέσα. Εδώ πάλι φαίνονται κάτω το ίζημα με όλα τα αντικείμενα που έχουν πέσει και έχουν θαυτεί ή έχουν μισοθαυτεί στο ίζημα. Μπορεί να, εκεί, αν θυμάμαι καλά, είχα δει κάποια στιγμή ένα κράνος. Νομίζω ήταν και ένα όπλο. Εν πάση περιπτώσει, έχει διάφορα αντικείμενα από καθημερινά. Του λέω μια μπανιέρα, κάτι μπανιέρες μάλλον στα λουτρά μέσα. Έχει γενικότερα, εγώ το ευχαριστήκαμε πολύ όταν πηγαίνω. Λογικό. Εδώ πάλι βλέπεις... αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, εδώ είναι πάλι ένα τμήμα που διακρίνεται στα δεξιά, ένα τμήμα του καταστρώματος, το οποίο το ξύλο του δεν έχει λιώσει. Και είναι μια δέστρα πεσμένη. Ναι, είναι πεσμένη. Ναι. Μια δέστρα πεσμένη. Εδώ περνάς από το ρήγμα, σωστά. Το ρήγμα, το οποίο βλέπεις τη σφοδρότητα της έκρηξης και τη δύναμη είχε. Επίσης, μπορείς να διακρίνεις τα καρφώματα τα πριτσίνια από τις λαμαρίνες του πλοίου. Ακριβώς. Από τη γάστρα. Από τη γάστρα. Εδώ είδαμε μία σχετική πριν. Αυτή είναι η προηγούμενη φωτογραφία, ναι, με τη σκάλα. Εδώ πέρα είναι... Άσαμε να το δω εγώ. Εδώ βλέπω, Νίκο, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Βλέπω στα αριστερά το φουγάρο του πλοίου πεσμένο. Ακριβώς. Και βλέπω δύο εξόδους, δύο σωλήνες, που ένας από αυτούς είναι η στρίφρα του πλοίου. Ακριβώς. Που περνάνε αναθμή. Σωστά, είναι το φουγάρο εδώ. Και δίπλα ακριβώς στα δεξιά είναι το άνοιγμα με το κάρβουνο. Με το κάρβουνο, κατάλαβα. Α, το ίδιο σημείο με το άνοιγμα με το κάρβουνο που είδαμε ακριβώς πριν. Ακριβώς είναι με το ΟΕ και από κάτω που είναι τα ανοίγματα για το μηχανοστάσιο.
Εδώ είναι πάλι στον ίδιο χώρο που ήμασταν πριν. Ναι, την, πάλι σκάλα. Την σκάλα, ναι. Εδώ είναι πάλι το ρήγμα. Αυτή είναι η φωτογραφία του Αντώνη. Το ρήγμα πιο πριν, ναι. Και εδώ είναι στο ρήγμα από την αντίθετη πλευρά. Από την πίσω πλευρά που βλέπει στην ουσία αυτά τα σίδερα που βλέπουμε εδώ είναι στα μπάρια του πλοίου μέσα. Κατάλαβα. 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 Πάλι εργάτες, αυτοί οι εργάτες εδώ είναι στην πρίμη του. Και ο ιστός αυτός είναι στην πρίμη. Αυτός είναι ιστός, έτσι. Ο ιστός, ναι. Ο πριμνέος ιστός είναι αυτός. Ναι, ναι, ναι. Ο πριμνέος ιστός. Και εδώ πέρα βλέπω το άνοιγμα, το άνοιγμα της, του αμπαριού, του πριμνέου αμπαριού. Ναι, ναι, ναι. Εκεί. Αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία που βλέπουμε τώρα εδώ και νομίζω ότι αυτή είναι η φωτογραφία και που αναφέρθηκε στο εσωτερικό του πλοίου όπου είναι οι μπανιέρες και τα λοιπά, σωστά. Όχι, αυτή είναι από τον Αντώνη πρέπει να είναι αυτή είναι Αντώνη, η φωτογραφία. Ναι. Αντώνη, να μας περιγράψει ο Αντώνης τι είναι αυτό. Αντώνη. Μάλλον δεν έχει σύνδεση ο Αντώνης. Έχει συνδύει, είναι στη γραμμή ο Αντώνη. Νίκο, σας ακούω. Ωραία, Αντώνη, αυτή είναι φωτογραφία δικιά σου. Αντώνη. Πού βρίσκεται αυτή η εικόνα που βλέπουμε, πού βρίσκεται αυτό το σημείο? Αυτή η φωτογραφία είναι μέσα από τη γέφυρα και είναι κάτι σαν πλακάκι. Κάτι σαν πλακάκι, αυτό βλέπω κι εγώ. Μέσα από τη γέφυρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ ήταν και η τελευταία φωτογραφία αυτή. Να μπούμε να καλωσορίσουμε τώρα και τον Αντώνη πριν περάσουμε στο θέμα του κόλπου της Σούδας. Να μας πει ο Αντώνης η δικιά του αποστολή, πώς οργανώθηκε, πώς έγιναν όλα. Γεια σου Αντώνη φίλε. Δεν ξέρω αν με βλέπεις, εγώ σε βλέπω τώρα. Για χαρά. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Αντώνη. Αντώνη, μας ακούς? Νομίζω ότι ο Αντώνης μας βλέπει με καθυστέρηση μέσω του Facebook. Γι' αυτό με την καθυστέρηση του streaming, ο Αντώνης βλέπει όλα αυτά τα πράγματα με μια καθυστέρηση μερικών λεπτών ή δευτερολέπτων, δεν ξέρω ακριβώς. Σας ακούω λίγο καθυστερημένα, αλλά προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Σας ακούω και ταυτόχρονα κάποιους. Δεν έχω μιλήσει με τον Νίκο. Πιστεύω να έχει λύθει το πρόβλημα. Από εδώ, Αντώνη, δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί έχω καλέσει όλους σας. Ακούω κανονικά όλους σας και βλέπω. Απλά νομίζω κάτι γίνεται με τη σύνδεσή σου εκεί που υπάρχει μια καθυστέρηση. Γιατί από μήπως εδώ. Μήπως τώρα ακούγομαι κανονικά. Τώρα ακούγεσαι καλύτερα, βέβαια. Εντάξει, ίσως επειδή έκλεισα τελείως το Facebook. Δεν. Εντάξει. Anyways. Η Αντώνη. Φωτογραφία αυτή που με ρώτησε προηγουμένως ο Δημήτρης είναι μέσα από τη γέφυρα η οποία. Δεν είναι στο πάτωμα, αυτό το πλακάκι το περίεργο που μου φάνηκε και εμένα, γι' αυτό και εστίασα εκεί πέρα μια φωτογραφία. Είναι ή στο ταβάνι ή στην πάντα, νομίζω πως είναι στο ταβάνι. Επειδή το βαπόρι στέκεται αριστερά πεσμένο. Αυτή η φωτογραφία, αυτό το πράγμα πρέπει να είναι στο ταβάνι. Κάτι σαν πλακάκι είναι. Δεν κατάλαβα κι εγώ τι ακριβώς είναι. Αντώνη, θα ήθελα, δεν ξέρω αν με ακούς, αλλά θα ήθελα να μας πεις πώς οργανώθηκε η δικιά σου η αποστολή. Να μας πεις πώς ήρθες σε επικοινωνία με τον... Πότε έγινε κατά πρώτον, χρονολογία. Πώς ήρθες σε επικοινωνία με τον Νικόλα Τεγανουλάκη. Φαντάζομαι μέσω κοινού γνωστών, μέσω του κοινού φίλου Κώστα Μιλωνάκη. Δεν ξέρω πώς έγινε, θα μας τα πεις εσύ όλα αυτά. Πώς αποφάσισες να πας και να κατευθείς στο ναυάγιο και ποιες ήταν οι πρώτες σου εντυπώσεις? Η γνωριμία με τον Νίκο ήταν μέσω του Κώστα του Μιλωνάκη. Είχαμε επισκεφθεί για άλλη μια φορά το νησί και μας είχε πάει στις σπηλιές του Αγίου Νουφρίου. Έπειτα ήξερα ότι ο Νίκος είχε βουτήξει το ναυάγιο αυτό και το γνώριζε και τη θέση του βασικά. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε μια μικρή ομάδα μαζί με τον Γιάννη τον Λιαρδάκη, μαζί με τον Κουταλά, τον Λευθέρη και τον Μοντέρη, τον Γιώργο τον Παυλούδη και φύγαμε από την Αθήνα. Φτιαγμένη εταιρεία μας κανονικά και πήγαμε κάτω, εφόσον είχαμε συνεχθεί με τον Νίκο, να μας πάει με τη βάρκα, να το βουτήξουμε και να το κινηματογραφήσω και αυτό. Όπως μπορούμε τέλος πάντων. Έτσι και έγινε. Ήρθαμε σε επαφή και κατεβήκαμε στην Κρήτη. Μας πήγε ο Νίκος με το σκάφος του. Είχαμε πετύχει μια πάρα πολύ ωραία μέρα μέσα στην Σούδα. Εξαιρετική, σαν λίμνη ήταν. Η ορατότητα είναι αυτή που βλέπεις και που βλέπετε και από τις φωτογραφίες. Ούτε χάλια, ούτε και πολύ καλή.
Καταδυθήκαμε, δεν είχε ρεύμα, δεν είχε τίποτα εκείνη την ημέρα. Πήραμε κάποιο βίντεο. Νομίζω έγινε και μια δεύτερη βουτιά, δεν είμαι σίγουρος. Δύο κάναμε, Νίκο, εσύ θυμάσαι καλύτερα. Ναι, γιατί, ναι. Δύο, γιατί υπήρχε... δύο καταδύσεις, μισό-μισό ναι, νομίζω. Κάνει και κέντρο πλώρη, κέντρο πρίμνη, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Και όντως ήταν οι δύο μέρες οι πιο ήρεμες μέρες που έχω δει στη Σούδα. Ακριβώς, γιατί κάναμε και διανυκτερεύσει. Ήταν πάρα πολύ καλά, μείναμε πολύ ευχαριστημένοι, πήραμε τα πλάνα μας, εξυπηρέτησε από το καταδικό του νοίκου και των ίδιων εξαιρετική. Όλα πήγανε μια χαρά. Και έτσι πήραμε αυτά τα πλάνα, με τη βοήθεια και τη δική σου, Δημήτρη, όσον αφορά το ιστορικό κομμάτι, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αντώνη, γνωρίζω ότι στη σελίδα σου στο ίντερνετ graphas.gr, εκεί που έχεις τη σελίδα των ναυαγίων, έχεις και ένα βίντεο το οποίο θα θέλαμε να δούμε. Λοιπόν, θα θέλαμε να δούμε το δικό σου το βίντεο από τις βουτιές που έχεις κάνει εκεί και εν συνεχεία να δούμε και το βίντεο του Νίκου του Γιαννουλάκη, το οποίο είναι πολύ πρόσφατο, Νίκο, σωστά? Ναι, ναι, εγώ σου είπα, είναι το ναυάγιο της αυλής μου. Οπότε ναι. Πάω, τι να σου πω, αρκετά συχνά. Το βίντεο που θα δούμε τώρα από τον Αντώνη, το γράφω, Αντώνη, είναι βίντεο του 2017, σωστά? Σωστά, Δημήτρη. Και το δικό σου βίντεο που θα δούμε εν συνεχεία, Νίκο, είναι από το 2020, σωστά? Ναι, ναι, είναι πριν 10 μέρες, νομίζω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βίντεο. Κύριε Παρτάκα. Ευχαριστώ, κύριε Γαλλόν. Μπορώ στο ενδιάμεσο να πάω να πάρω μια μπύρα? Άμα μας χαρίσει και εμάς. Δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα αυτό τώρα. Ωραία. Η απάντηση του δίνω μόνος μου. Μάλλον δεν έχεις ανοιχτό το live στο Facebook. Αυτή τη στιγμή παίζει το βίντεο που έχει στη σελίδα σου. Παίζει δηλαδή στη Μάριο Online. Κάτι το οποίο ανακαλύψαμε εμείς. Να πω στο Facebook, βάλα το βίντεο. Παρ' όλα αυτά, κανένας δεν είχε ψάξει να δει ποιο ακριβώς είναι και να ταυτοποιήσει το ναυάγιο. Μαράθι. Η πρώτη κατάδυση που κάναμε ήταν το 2013, το Γενάρη. Και ήταν έντελος φυσικά αναγνωριστική να δούμε την κατάσταση του ναυάγιου, αν όντως υπάρχει ναυάγιο, σε τι βάθος είναι και πολύ όλες τις πρώτες πληροφορίες και που έχουν σε τέτοιες συγκεκριμένα. Αυτό ήρθε αργότερα, όταν αφού καταδύθηκα και αφού τραβήξα τα πλάνα και χρειάστηκε να ερευνήσουμε για ποιο είναι το ναυάγιο, ήρθα σε επαφή με τον Δημήτρη τον Καλόν, ο οποίος είναι και αυτός που έδωσε 95% πληροφοριών και βοήθησε στην ταυτοποίηση του ναυαγίου. Οπότε, σύμφωνα με την έρευνα, οι πιθανότητες δίνουν ότι είναι το Κυριακή ένα ελληνικό φορτηγό. Φανταστικά. Τα αρχεία που έχεις δώσει, Δημήτρη, και πραγματικά σε θαυμάζω πως έχεις την υπομονή, δεν ψάχνεις, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Με τον Αντώνη Γράφα και την ομάδα του ήρθαμε σε επαφή αργότερα μέσω κοινών φίλων και του Μιλιονάκη του Κώστα. Έδειξε ενδιαφέρον δηλαδή ο Αντώνης για το συγκεκριμένο ναυάγιο, καθώς είναι γνωστό για το ενδιαφέρον του για τα ναυάγια γενικότερα. Οπότε ήρθαμε σε επαφή και το 2017 να έρθει να καταδυθεί και να κάνει και αυτός αυτό το σκάφος έρευνα και κινηματογράφηση στο ναυάγιο. Αυτό είναι το ένα από τα τέσσερα. Το ξενοφόν, που είναι 9 μέτρα φουσκωτό. Αυτό είχα στην περιοχή εκεί τότε. Η Τσαμανδούρα δεν είναι μόνιμη εκεί. Όχι, δεν είναι μόνιμη. Τη γραμμή κατάδεση στηρίξαμε εκείνη τη μέρα. Αν θυμάμαι καλά, την αφήσαμε για την επόμενη και για την επόμενη. Εδώ είναι στην πλώρη του. Το θυμάται ο Αντώνης, δεν ξέρω, εγώ μιλάω γιατί νομίζω δεν ξέρω αν ο Αντώνης βλέπει.
Βλέπω, ναι. Α, ωραία. Όντως, το βίντεο ξεκίνησε από την Πλώρη και ταξιδέψαμε προς την Πρίνη. Αυτή είναι η γέφυρα που βλέπουμε τώρα, αν βλέπουμε στον ίδιο χρόνο. Και στο κομμάτι της γέφυρας είναι η φωτογραφία που μου είπε ο Δημήτρης τι είναι αυτό ακριβώς. Μπαίνοντας μέσα ήταν το πλακάκι αυτό. Ταξιδεύουμε προς την Πρίνη σιγά-σιγά. Έχεις το βίντεο σου, από ό,τι βλέπω, Αντώνη, και στη δεξιά μεριά κάτω μια κόκκινη γραμμή για αυτούς που μας παρακολουθούν. Βλέπουν σε ποιο σημείο του ναυαγίου βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κάμερα. Ακριβώς. Η κουνουρίτης. Εδώ είναι χώροι ενδιέτησης. Εδώ είναι χώροι ενδιέτησης. Νομίζω πως ήταν η γέφυρα, ναι, και το πλακάκι αυτό που είμαι προηγουμένως. Η γέφυρα είναι αυτή που είναι διάφορα κομμάτια πεσμένα. Ναι, εδώ τη βλέπουμε. Ήταν είχε πολύ καλή ορατότητα εκείνη την ημέρα, τελικά βλέπω όμως το βίντεο του Αντώνη, ή τουλάχιστον αυτή την αίσθηση. Από τις φωτογραφίες δεν φαινότανε, γιατί ήταν frames. Αλλά αυτή η ορατότητα που έχει εδώ ο Αντώνης, όπως φαίνεται στο βίντεο, είναι αρκετά καλή. Φαντάζομαι ότι από το βίντεο αυτό που θα δούμε μετά, ας πούμε, τις ημέρες που είχα πάει τώρα πρόσφατα, ήταν ακόμα καλύτερη από αυτό. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το πράγμα, Νίκο. Θα δούμε συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν απαράσταση. Αυτό είναι ένα stream από τα επίκαιρα του πολέμου που το έβαλε σαν δείγμα ο Αντώνης στο sequence του βίντεο του. Και εδώ είναι το μεγάλο ρήγμα, το οποίο φαίνεται, ναι, έχει αποκοπεί τελείως το πριμιό κομμάτι. Εκεί που έγινε η έκρηξη στην ουσία. Ακριβώς. Δείχνει στην εικόνα κάτω δεξιά ότι βρισκόμαστε τώρα στην περιοχή της Πρίμνης, ακριβώς εκεί που βρίσκεται το ρήγμα. Ναι. Για πες μας, Αντώνη, έχει πολλά αλλιευτικά εργαλεία το ναυάγιο επάνω? Όχι ιδιαίτερα, Δημήτρη. Έχει κάποια και παλιά. Τότε, το 17 τουλάχιστον. Όχι ιδιαίτερα. Σε φαντάζομαι μέσα στη Σούδα εκεί, η Νικόλα, δεν ξέρω. Απαγορεύεται το ψάρεμα εκεί. Βασικά δεν μπορούν να... δηλαδή, τράτες δεν μπορούν να τραβήξουν εκεί πέρα. Ναι. Απαγορεύεται. Είναι πολύ κοντά στην ακτή. Δεν γίνεται. Οπότε, στην ουσία, τα αλλιευτικά εργαλεία που θα δεις πάνω θα είναι καμιά πετονιά από αντίστοιχη δραστηριότητα, αλλά όχι ιδιαίτερα πράγματα. Εντάξει, δεν καλά μου δείχνει, αλλά τι γίνεται με παραγάδια και με αυτά? Παραγάδι υπάρχει επάνω? Παραγάδι όχι. Δεν υπάρχει παραγάδι πάνω. Από τίποτα καφετές θα δεις τίποτα, μεμονωμένες χέρις πετονιές. Υπάρχουν πετονιές πέρα δωθέ, αλλά βασικά δεν είναι και μόνο πετονιές. Μπορεί να είναι και σκηνιά από το ίδιο το καράβι από τότε, τα οποία δεν είναι... Έχουν στερεοποιηθεί, ξέρεις, έχει πιάσει ζωή πάνω και ναι, άμα κουμπίσει είναι στέρεο, δεν κουνιέται. Σε σύγκριση με άλλα ναυάγια που έχουμε παρουσιάσει και έχουμε δει, έτσι, Δημήτρη, φαίνεται πολύ πιο καθαρό ναυάγιο και λόγω στη θέση που βρίσκεται. Είναι πάρα πολύ καθαρό το ναυάγιο, δεν συγκρίνεται. Από εργαλεία. Δεν ξέρω αν αναφερθήκαμε, Νικόλα, πριν, μιας και φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Ναι. Μιλωνάκης. Γεια σου, Κωστή. Yeah.
Δεν ξέρω αν αναφερθήκαμε λιγάκι ή αυτό είναι στην επόμενη ενότητα να μιλήσουμε για τη Σούδα, δηλαδή στα προσβάσιμα ναυάγια που είχες χαρακτηρίσει. Ναι. Αυτά θα τα πούμε στο κομμάτι της Σούδας. Είναι καλό τώρα να δούμε και το πώς είναι το ναυάγιο σήμερα. Δηλαδή από το 2017 μέχρι το 2020 είναι 3 χρόνια. Να δούμε σε τι φάση βρίσκεται σήμερα. Τι λες εσύ, Νίκο Γιαννουλάκη? Ναι, ναι, πολύ ευχαρίστω. Και μετά από μια ερώτηση για τον Αντώνη τον Γράφα προσωπικά. Εδώ βλέπουμε τον Νίκο τον Γιαννουλάκη, έτσι. Αυτό είναι το βίντεο σου. Ναι, ναι. Είναι σκουτάρης. Σκουτάρω, ναι, γιατί όπως είπα, είναι το ναυάγιο είναι πολύ κοντά στην ακτή. Είναι περίπου στα 500 μέτρα από την ακτή. Και με το σκούτερ είμαι. Παλιότερα είχα και ένα μύτο και πήγαινα κατευθείαν. Μετά ο μύτος έπιασε πολύ ζωή και μάλλον τον πιάσανε και με κάτι και τον τραβήξανε, τον ψηλώσανε. Αλλά τώρα πάω με πηξίδα, ας πούμε, και είμαι σε περίπου 6 λεπτά πάνω στο ναυάγιο. Όπως έρχεσαι από ακτή, αν έρθεις από σκούτερ, με το σκούτερ, πέφτεις πάνω στη γάστα του, στο κατωκάρα, ανάποδα. Ναι. Έρχεσαι δηλαδή από την κάτω πλευρά του καραβιού. Αυτό ακριβώς φαίνεται και εδώ. Μετά, εδώ φαίνεται η πορεία που έκανα σκούτερ και πέρασα μέσα από το ρήγμα. Πήγα πρώτα λίγο στην Πρίμνη, όπου στην Πρίμνη συναντώ αυτό τον εργάτη. Μετά από λίγο είναι και ο τηλέγραφος. Είναι από τα αγαπημένα μου σημεία. Ναι, εκεί, είναι πολύ ωραίος ο τηλέγραφος. Με τον τηλέγραφο. Εκεί. Και μετά από αυτό το σημείο ξεκινάω πορεία προς την Πλώρη, όπου ήταν αυτό το πεσμένος αγωγός. Εδώ συναντάς το πρώτο σημείο με την πόρτα που είναι το ίδιο σημείο με τη σκάλα πιο κάτω. Όπου μπαίνει στους χώρους ενδιέτησης, μπορείς να μπεις στους χώρους ενδιέτησης από εκεί. Εδώ είναι από την κάμερα του σκούτερ ένα καλλιτεχνικό. Μια και είπες την κάμερα του σκούτερ, τραβάτε και οι δύο, και εσύ και ο Αντώνης τραβάτε με GoPro. Αλλά θέλεις να μου πεις εσύ ποια GoPro έχεις? Έχω την 7 και την 6. Δηλαδή τραβάς σε 4K ας πούμε? Όχι. Όσο 2,7K τραβάς. Νομίζω ότι ναι, 2,7 είναι αυτό. Ωραία. Εσύ, 2,7. Αντώνη, έχεις μια πιο παλιά GoPro, σωστά? Ναι, Δημήτρη, τότε ήταν η 4, η 3 Plus ή η 4, δεν θυμάμαι, η Black. Κατάλαβα. Αντώνη, έχω μια ερώτηση για σένα. Ναι. Με αφορμή την πρώτη μας παρουσίαση από το Μονρόζα, το οποίο νομίζω είχες πάει το 2003. Μιλάμε δηλαδή 2003, 2017 και πλέον 2020. Μιλάμε για μια πορεία καταδυτική 17 έτη. Και πιο νωρίς. Εγώ θα πάρω ας πούμε το διάστημα αυτό. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Είχες πει τότε στο Μονρόζα ότι πήγαινες με αέρα, τελικά κάποια στιγμή είχες βάλει ένα TriMix. Όλα αυτά τα 17 χρόνια έχει αλλάξει κάτι στην καταδυτική σου πρακτική? Κάτι το οποίο δεν ακολούθησε επιταγές τι κάνουν άλλοι οργανισμοί κτλ. Αν εσύ ο ίδιος από αυτό το οποίο έζησες τότε μέχρι τώρα που φτάσαμε, είπες ότι τελικά θα πρέπει να αλλάξω αυτό το πράγμα. Όπως είδαμε για παράδειγμα ένα καλύτερο αέριο για την άρκωση που συζητάγαμε στην πρώτη μας πρώτη παρουσίαση τότε με την πρόβλημα στη σύνδεση που είχα και εγώ κτλ. Θες να μας πεις δύο πράγματα λιγάκι αυτό? Βεβαίως, Νίκο. Δύο πράγματα είναι. Με αέρα δεν είχα κατέβει στο Μονρόζα. Απλώς το αέριο το δεύτερο ήταν αέρας. Κατέβαινα με το 15-30. 15 οξυγόνο και 30 ήλιο τότε. Και το υπόλοιπο άζωτο. Εννοείς το travel gas ήταν αέρας για να πας να... Να πάω μέχρι τα 40-30 μέτρα και επιστροφή το ίδιο. Δεν υπήρχε nitrox τότε για μένα ούτε νορμοξικό. Απλώς υπήρχε το αέριο βυθού, το 15-30 όσον αφορά το Μονρόζα. Υπήρχε ο αέρας, με συνόδευε από την επιφάνεια μέχρι ένα βάθος και μετά έβαζα το αέριο βυθού στο στόμα μου και το αντίστροφο. Και στα 6 μέτρα υπήρχαν μόνο οξυγόνο. Τίποτε άλλο, ούτε 50. Όμως αργότερα άλλαξα φυσικά, το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που θέλω να πω και να επισημάνω βεβαίως και τα πράγματα αλλάξανε. Πρόσθεσα φυσικά και 50 εννοείται στις βουτιές, το κατοστάρι έμεινε οπωσδήποτε στα 6 μέτρα και μετά αργότερα λιγάκι έβαλα και το νορμοξικό, κάποια αέρια τα οποία ταιριάζουν με τα αέρια του βυθού, γιατί κάθε βουτιά
έχει τη δική της ιδιομορφία και τα δικά της αέρια θα πάρεις για να φτάσεις μέχρι που να φτάσεις πεντάρι ή κατοστάρι, ή αν βάλεις κάποιο άλλο αέριο, ας πούμε όπως τα πολύ μεγάλα βάθη που και κάνω και μεγάλες παραμονές, βάζω και ένα 70 πρωτού πέσει στο κατοστάρι, το οποίο αυτό όμως δεν το δίνω στον πίνακα. Αυτά όσον αφορά τα αέρια, έτσι, την επιλογή των αερίων που έχεις κατά καιρούς, ας πούμε, εισάγει. Ναι, όσον αφορά την αποσυμπίεση που ακολουθείς, δηλαδή τους πίνακες που χρησιμοποιούσες πριν 20 χρόνια, 17 ας πούμε στο Μονρόζα, έχει αλλάξει κάτι εκεί? Οι πίνακες είναι σχεδόν ίδιοι. Ήταν του αείμνους του Σεκ Έξλεϊ. Είναι σχεδόν ίδιοι. Απλώς πρόσθεσα το 50. Είναι μεγάλης διάρκειας όσον αφορά το οξυγόνο, το οποίο με έχει βοηθήσει πολύ. Δεν με έχει πειράξει ποτέ. Έχω κουβεντιάσει και τον Παύλο τον Βαβάση, όπως και με βλέπει και κάθε χρόνο. Μου λέει: κάνεις πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν μπορώ να σου πω το πλάνο το καθοδικό σου, ούτε το πλάνο της αποσυμπίεσης. Και εκείνος μου έχει πει: ποτέ μην κόβεις οξυγόνο, δώσε και λίγο παραπάνω χρόνο. Έτσι λοιπόν μου το επιβεβαίωσε. Δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό σε μένα. Δεν ακολουθώ επιθετικά προγράμματα ποτέ. Μπαίνω πρώτος και βγαίνω τελευταίος. Από όλους. Αυτό είναι που μου αρέσει εμένα άλλο στην κατάδυση. Δεν θέλω να πάω και να φύγω γρήγορα από το νερό. Θέλω να μείνω όσο μπορώ πιο πολύ μες στο νερό. Αυτό είναι που με ευχαριστεί και με ενδιαφέρει. Συγγνώμη, Αντώνη. Και με το οξυγόνο που κάνει αρκετά καλή δουλειά στον οργανισμό όσον αφορά τη βαθιά κατάδυση. Στα 6 μέτρα και στο τέλος πια έως και την επιφάνεια. Χωρίς διαλύματα πλέον. Δεν χρησιμοποιώ κανένα διάλειμμα, όσο και αν είναι το οξυγόνο. Αυτό που με ρωτάς, αυτό σου απαντά ο Νίκο. Και φυσικά κάποια τρίκ όλα αυτά χρόνια που έχω κάνει με τον εαυτό μου και βλέπω ότι είμαι ok στις αλλαγές και στα αέρια. Βοηθάω τον οργανισμό μου γιατί δεν είμαι και μικρός πια, είμαι στα 51 κλεισμένα και βάζω κάποια αέρια τα οποία δεν τα δίνω στον υπολογιστή, δεν τα βάζω στο πρόγραμμα. Εγώ δεν αλλάζω ποτέ προγράμματα, δεν παίζω με best mix. Έχω κάποια συγκεκριμένα, στανταρισμένα πίνακες και τους ακολουθώ. Αν βάλω σε αυτούς κάποιο αέριο εμβόλυμο, έτσι που εμένα θα με βοηθήσει, δεν το δίνω στο πίνακα. Γιατί ο πίνακας θα μου κάνει την αποσυμπίεση πιο σύντομη. Κάτι που εγώ δεν θέλω να την κάνω πιο σύντομη την αποσυμπίεση, γιατί φοβάμαι μια ενδεχόμενη νόσο. Όχι, δεν υπάρχει. Η πιο σύντομη αποσυμπίεση θα πρέπει να υπάρχει κάποιο πολύ σοβαρό λόγο κτλ. Ο λόγο που ρωτάω εσένα και απευθύνουμε και στου άλλου δύο, και στο Δημητρή και στον Νικόλα, είναι ότι κατά καιρού και όσο βουτάμε, όσο παίρνουμε εμπειρία, αλλάζουμε. Φυσικά ακολουθούμε μια καταδυτική πρακτική την οποία έχουμε ασπαστεί, ας πούμε, ο καθένα μα. Αλλά βλέπουμε στην πορεία, ανάλογα με τι καταδύσει μα, ανάλογα με τα προφίλ μα, ανάλογα με την εκτέλεση την ίδια των καταδύσεων, ερχόμαστε και λίγο πολύ βάζουμε και μία δικιά μας πινελιά από την εμπειρία. Δηλαδή κάτι το οποίο, και δεν εννοώ ότι βγάζουμε τους δικούς μας πίνακες ή τα δικά μας αέρια, συνειδητοποιούμε όμως με την πάρα του χρόνου και με τις αρκετές καταδύσεις που κάνουμε και σε αυτά τα επίπεδα, ότι κάποιες καταδυτικές πρακτικές έρχονται να κουμπώσουν κάπως καλύτερα ή με τις οποίες νιώθουμε πιο εξοικειωμένοι, Δημήτρη Γκαλών. Γιατί και εσύ, αν ο Αντώνης δεν είναι μικρός, είσαι γερόλικος, όπως είπαμε και στο Σαν Εντουάρντο. Οπότε, ξέρεις πολύ καλά γιατί βουτάμε και κάνουμε τους χρόνους μας εκεί. Κάνουμε ένα πάντινγκ, ας πούμε, σε κάποιους χρόνους. Νικόλα, Γιαννουλάκη, επί αυτού θες να προσθέσεις κάτι το οποίο φέρεις εσύ, γιατί οφείλω να πούμε έτσι ότι ο Νικόλας Γιαννουλάκης για κάποια έτη ήταν και στο Βουτάγια και στα Αντικήθυρα, στο ναυάγιο των Αντικηθύρων, όπου και εκεί έχει αποκτήσει μια εμπειρία πάνω στο κομμάτι. Σκαφή, ναι. Κοίταξε να δεις. Εμένα στην τεχνική κατάδυση η εμπειρία μου στο ανοιχτό κύκλωμα πλέον είναι μικρότερη από ότι είναι στο κλειστό κύκλωμα. Εγώ είμαι στα 38 τώρα. Όταν ο Αντώνης, ας πούμε, και εσύ και ο Δημήτρης είστε πολύ πιο παλιοί από μένα, όχι λόγω ηλικίας, αλλά δεν το πάω εκεί, αλλά είστε πιο παλιοί από μένα στη τεχνική κατάδυση. Εγώ φαντάσω ότι τεχνική κατάδυση ξεκίνησα το 7 ή το 8 και
Το 12, το, μάλλον το 13, ξεκίνησα CCR, ρηπίθες. Από το 13 και μετά μέχρι τώρα, οι τεχνικές καταδύσεις πέραν της εκπαίδευσης, δηλαδή όταν έκανα εκπαίδευση ανοιχτό κύκλωμα και εκπαίδευα τους μαθητές μου σε ανοιχτό κύκλωμα, κάποιες από αυτές ήμουν και εγώ σε ανοιχτό κύκλωμα, οι καταδύσεις σε προσωπικό επίπεδο είναι πλέον από τότε και μετά μόνο σε CCR, μόνο σε κλειστό κύκλωμα. Έχω καταδυθεί, χρησιμοποιούσα για χρόνια το Sentinel και εδώ και 2 χρόνια χρησιμοποιώ το Prism 2 και το SF2. Ο λόγος που άλλαξα, έφυγα από το Sentinel δηλαδή και πήγα στις άλλες συσκευές, ήταν διάφοροι. Εν μέρει ο μεγαλύτερος ήταν γιατί ήθελα να καταδύομαι ακόμα περισσότερο με το CCR, ακόμα και σε ρηχότερες καταδύσεις, χωρίς να χρειάζεται να είναι σούπερ απαιτητική η κατάδυση. Φαντάζομαι ότι την περασμένη χρονιά, ας πούμε, με το Prism 2, που είναι μια συσκευή που είναι, ξέρω εγώ, 26 κιλά έτοιμη να μπει στο νερό και δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερα βάρη πάνω σου, εγώ έκανα 130 κάτι ώρες σε recreational καταδύση. Αντώνη Γράφα, δεν συνεχίζει να... Ποια είναι η σκέψη σου για το κλειστό κύκλωμα πλέον, μιας και όλοι εδώ της παρέας, βέβαια και εγώ παίρνω σειρά τώρα, αλλά ποια είναι η σκέψη σου για κλειστό κύκλωμα? Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα να ξεκινήσω να κάνω κλειστό κύκλωμα. Ένα είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν με συγκίνησε ποτέ. Συγγνώμη, είσαι πολύ μεγάλος να ξεκινήσεις να κάνεις κλειστό κύκλωμα. Ναι. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι μεγάλος να ξεκινήσω για κλειστό κύκλωμα και τα οικονομικά δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να ασχοληθώ. Δεν με πρόδωσε ποτέ το ανοιχτό κύκλωμα. Δεύτερον, άνθρωποι οι οποίοι είχαν και κάνανε σπουδαίες βουτιές, όπως ο Κομμουνός Μπουταράς, σε σπήλαια όπως του Δράκου, έμενε μέσα 5-6 ώρες μαζί με άλλους ανθρώπους. Παιδιά, αυτός, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, και κάποιοι άλλοι μου είπαν καλό είναι να μην τους πεθάνανε και άνθρωποι στα χέρια τους. Μπορεί να μην ακούγεται καλό αυτό, αλλά είναι μια αλήθεια, δυστυχώς. Εμένα δεν με συγκίνησε ποτέ αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν θέλω να εμπλακώ τόσο πολύ με τεχνολογία και με ηλεκτρονικά. Μου αρέσει το παραδοσιακό, το ανοιχτό κύκλωμα, να φεύγει το διοξίδιο από τα μουστάκια του ρυθμιστή, να μπορώ να κινούμε ελεύθερα. Επίσης, με το κλειστό κύκλωμα δεν μπορείς να κάνεις πέδιλο. Εγώ όλα μου τα χρόνια, από το 2000 μέχρι τώρα που είμαι συνέχεια στο μεικτό αέριο, δεν έχω ποτέ χρησιμοποιήσει σκούτερ. Όπου σε οποιοδήποτε βάθος πηγαίνω μόνο με πέδιλο. Αν έχω λοιπόν στην πλάτη μου ένα κλειστό κύκλωμα, το οποίο και είμαι σε ένα βάθος 100, 110, 115 και κολυμπάω, θα μου χτυπήσουν σαν γερμή. Γιατί έχω άλλα τα διοξίδια και όλα τα σχετικά. Με 2 κουβέντες δεν θέλω να ασχοληθώ με το κλειστό κύκλωμα. Υπάρχει μια σειρά πραγμάτων που και το σκούτερ που θα πρέπει να εισάγει κάποιος προκειμένου και σε αυτά τα βάθη να χρησιμοποιήσει και να χώσει ώρες τη συσκευή ουσιαστικά για να μπορεί να νιώθει την αυτοπεποίθηση που νιώθει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο επίπεδο που είσαι ανοιχτού κυκλώματος. Όμως, ο Δημήτρης Ογκαλών, ο οποίος είναι και νέος και το έμαθε το rebreather λίγο σε αυτή την ηλικία, τολμάει. Και με αυτή την μπάσα Ογκαλών θέλω να πάμε στο κομμάτι, θέλω να μας ξεναγήσεις στο σκάπα φλό της Ελλάδος. Φυσικά, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Σαν νέος που είσαι με το rebreather σου, θέλω να μας πας μια βόλτα εκεί. Μας έχεις αλύσει, ρε Βαρδάκα, νέος και νέος. Εντάξει, είμαι 62 χρονών άνθρωπος, όμως κρατάμε μια χαρά. Κάνω πολλά σπορ, δεν καπνίζω, πίνω μπύρα. Φλέσμπουργκα. Ναι, κοιμάμαι νωρίς, δεν κάνω μεταχρήσεις. Δεν θα δώσω στα φώτα της δημοσιότητας, όποτε θες επικαλείσαι τα χρόνια, όποτε θες όχι. Λοιπόν, πάμε. Έχω αυτό το προσώνα, να μην το χρησιμοποιήσω. Πάμε. Σούδα. Λοιπόν, να βάγεις... Πάμε σούδα. Λοιπόν.
Έχουμε εικόνα. Έχουμε. Ναι. Ο Νίκος Γανουλάκης, ο ειδικός της Σούδας, θα μας πει. Ναι. Λοιπόν, κατά πρώτον για να καταλάβουν όσοι μας παρακολουθούν, πού περίπου βρίσκεται το ναυάγιο. Δεν ξέρω, φαίνεται το ποντίκι μου. Φαίνεται, ναι. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο που κινείται το ποντίκι, στα νοτιοανατολικά του κόλπου, εδώ είναι το ναυάγιο του Κυριακή. Εδώ βλέπουμε τον κόλπο, ναι, της Σούδας, ο οποίος, θύμεσαι μας Νίκο, το βάθος του είναι κάτω από 200 μέτρα, σωστά? Είναι 210 μέτρα περίπου, εκεί που είναι, στο κέντρο που είναι πιο λευκή επιφάνεια. Εδώ, το σημείο. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σαν λεκάνη εκεί πέρα, κάτι ένα αρκετά απότομο, μια απότομη πλαγιά. Ναι. Ίσως να είναι και στοιχείο λόγου που συμβάλλει στην ορατότητα, έτσι. Ναι, πολύ πιθανό. Είναι κόλπος, δεν έχει ρεύματα έντονα. Γύρω-γύρω η μορφολογία του εδάφους με τους λόφους δημιουργεί στον κόλπο την ιδιότητα του χωνιού και οτιδήποτε βρόχινα νερά έχει από όλη την περιοχή γύρω-γύρω καταλήγουν μέσα στον κόλπο. Παρακαλώ, Νίκο, συγγνώμη. Καταλαβαίνεις ότι έχεις ένα απόθεση ζήματος πολύ μεγάλη. Ναι. Εδώ που φαίνονται οι βιολετοί γραμμές είναι ο δρόμος που ακολουθούν τα πλοία που εισάγονται στο κόλπο, ναι, της Σούδας. Εδώ είναι, ναι, η είσοδος. Ναι. Εδώ που έχω βάλει κάποιες πινέζες είναι κάποια ναυάγια που υπάρχουν εκεί. Ακριβώς. Αλλά ας ρίξουμε μια ματιά. Τι γινόταν το 1941 στον κόλπο της Σούδας. Τον Απρίλιο του 1941 θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η γερμανική Wehrmacht μπήκε στην Αθήνα το 1927. Στις 27 Απριλίου του 1941. Λοιπόν, πριν μπει, μερικές μέρες πριν μπει, ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση Demon. Η επιχείρηση Demon ήταν βρετανική επιχείρηση κατά την οποία άδειαζε η υπηρετική Ελλάδα μετά την πτώση του μετόπου και την υπογραφή στην συνδικολόγηση από τον Γιώργο Τσολάκογλου. Και ο Βρετανικός στρατός, όπως και ο Ελληνικός στρατός, όσοι μπορούσαν, έφευγαν με πλοία με κατεύθυνση την Κρήτη για να συνεχίσουν εκεί τον πόλεμο και την αντίσταση η οποία προέκυψε στη συνέχεια με τη μάχη της Κρήτης από τις 20 Μαΐου του 1941. Εδώ βλέπουμε το Μάιο του 1941 τον κόλπο της Σούδας και μια σειρά ναυαγίων τα οποία οι καταχωρήσεις βρίσκονται από μένα. Βλέπουμε το ναυάγιο του Ταναΐς, το οποίο στη συνέχεια ανελκύστηκε από τους Γερμανούς και βυθίστηκε στα νότια της Σαντορίνης με χιλιάδες Ιταλούς αγμαλώτους και τους Εβραίους της Κρήτης. Εδώ βλέπουμε το βρετανικό θωρικτό York, το οποίο βυθίστηκε από ιταλικά πλοία, μικρά πλοία, στις 26 Μαρτίου του 1941, σε μια επιχείρηση που έκαναν εκεί. Αυτό εκποιήθηκε από τον Οργανισμό Ανέλκυσης Ναυαγίων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ βλέπουμε το Όλνα, το οποίο ανελκύθηκε από τους Γερμανούς. Εδώ βλέπουμε το Κονίστρα, το οποίο επίσης ανελκύθηκε από τους Γερμανούς. Εδώ είναι το ελληνικό αντιτορπιλικό Λέων, το οποίο είχε μια πρόσκρουση με το ελληνικό επιβατικό Αρντένα και αναγκάστηκε να ρημουλκηθεί μέχρι το Πειραιά και μέχρι το Ναύσταθμο της Σαλαμίνας και εν συνεχεία ρημουλκήθηκε στη Σούδα κατά την αποχώρηση του στόλου από την Αττική. Εδώ είναι το Ένωσης, ένα ατμόπλιο το οποίο διαλύθηκε μεταπολεμικά από τον Οργανισμό Ανέλκυσης Ναυαγίων. Εδώ είναι το Λεωνόρα Μέρσκ, επίσης μεταπολεμικά διαλύθηκε. Εδώ είναι το Ρόκος, το οποίο ανέλξαν ήδη οι Γερμανοί, και εδώ είναι το Ντάλεσμαν, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος,
ανελκύθηκε με τα πολεμικά γι' αυτό, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος, ίσως τον έλξαν και οι Γερμανοί. Θα μου έρθει στη συνέχεια. Λοιπόν, βλέπουμε μια σειρά λοιπόν ναυαγίων στο κόλπο της Σούδας και είναι και πολλά ακόμα. Αυτό το κάτω δεξιά εκεί γιατί δεν έχει κάποια, είναι αυτό το οποίο αναφέραμε, τι. Α, κάτι που ξέχασα. Αυτό το κάτω δεξιά εδώ το μικρό που βλέπουμε, κάτι που βγαίνει από το νερό, είναι το ναυάγιο του ελληνικού ατμόπλοιου Ιουλία. Θα το δούμε στη συνέχεια. Έχω κάποιες φωτογραφίες. Ενώ κάτω από αυτό, Δημήτρη, κάτω από αυτό, ποιο είναι αυτό το άλλο ναυάγιο, αυτό το οποίο δεν παρουσιάζουμε. Θυμάμαι, δεν θυμάμαι, Νίκο, συγγνώμη. Δεν αυτό, okay, γι' αυτό δεν έχει ονομασία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι το Ελεονόρα Μέρσκ. Ένα πλοίο το οποίο βλήθηκε από βρετανικά αεροσκάφη στο κόλπο της Σούδας, κάηκε και παρέμεινε εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και όπως είπα, εκποιήθηκε από τον Οργανισμό Ανέλκυσης Ναυαγίων, τον ΟΑΝ, με τα πολεμικά και διαλύθηκε. Εδώ βλέπουμε το ναυάγιο του ελληνικού ατμόπλοιου Ρόκος. Το Ρόκος ήταν έμφορτο με γιάνθρακες. Και δεν βυθίστηκε σε βαθιά νερά. Είναι πολύ ρηχά τα νερά που βρισκόταν το Ρόκος. Γι' αυτό κατάφεραν οι Γερμανοί αργότερα να το ανελκύσουν. Πριν το ανελκύσουν όμως, πλησίαζαν και έδαναν επάνω στο Ρόκος γερμανικά πλοία και έκαναν ανθράκευση από την αποθήκη του Ρόκος. Δηλαδή ήταν σαν μια σταθερή ανθρακαποθήκη μέσα στη μέση του κόλπου της Σούδας όπου πλησίαζαν τα γερμανικά πλοία και φόρτωναν από εκεί για άνθρακα. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία από τη Σούδα το 1942 όπου στα αριστερά φαίνεται το βρετανικό θωρυκτό York και στα δεξιά το Ελεονόρα Μέρς. Και τα δύο ανελκύθηκαν με τα πολεμικά για σκραπ, για μέταλλα. Εδώ αυτό που ανέφερα πριν, στα δεξιά βλέπουμε την τσιμινιέρα για τα δύο άλμπουρα και ένα κομμάτι από ένα Βίντσι του ελληνικού ατμόπλοιου Ιουλία, το οποίο ανελκύθηκε επίσης με τα πολεμικά από τον ΟΑΝ. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία του ατμόπλοιου Ένωσης, επίσης με τα πολεμικά, η ανέλκυση του πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Ανέλκυσης Ναυαγίων. Και εδώ δεξιά επάνω βλέπουμε ένα αράντο, υδροπλάνο αράντο, το οποίο χρησιμοποιούσε, υπήρχε μια μονάδα υδροπλάνων στο κόλπο της Σούδας. Και αν δεν κάνω λάθος είναι το τελευταίο αυτό που έχω να δείξω από τα παλιά τα πλοία. Αυτό είναι το ελληνικό αντιτορπιλικό Λέων, με ακόμα φωτογραφία γερμανική, με ακόμα να κυματίζει στην πρίμνη του η σημεία του ελληνικού βασιλικού ναυτικού με την κορώνα. Στον κόλπο της Σούδας, βυθισμένο, έχει δεχτεί και βόμβες από γερμανικά αεροσκάφη. Και στο βάδος, επίσης βυθισμένο, το βρετανικό θωρυκτό York. Εδώ βλέπουμε το διάστημα που η Κρήτη είχε καταληφθεί από το γερμανικό στρατό κατοχής. Είναι η βάση της Σούδας, όπου γράφει επάνω «Kusten Überwachungsstelle Kreta», δηλαδή γραφείο παράκτειας προστασίας Κρήτης, και από κάτω «Hafen Kommandant Σούδα», δηλαδή ο διοικητής του λιμένου Σούδας, που αν δεν κάνω λάθος είναι αυτός ο ευτραφής κυρίως στη μέση. Η φωτογραφία αυτή προέρχεται από το αρχείο του καλού φίλου κρητικού Δημήτρης Καρσιλάκη από το Ρέθυμνο Κρήτης. Βλέπουμε εδώ σε μία καταχώρηση του ημερολογίου πολέμου της ναυτικής διοίκησης Κρήτης ότι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 1941 ήδη οι Γερμανοί είχαν ανελκύσει ναυάγια από τον κόλπο της Σούδας. Ήταν το πλοίο Ουρανία, ήταν το πλοίο Ταναής που όπως ανέφερα πριν χάθηκαν χιλιάδες Ιταλοί αιχμάλωτοι και οι περισσότεροι, μάλλον το σύνολο των Εβραίων της Κρήτης. Ήταν το Έλσι, το οποίο βυθίστηκε αργότερα. Και εδώ αναφέρουν ότι το Ντάλεσμαν, το Ιουλία, το ελληνικό Ιουλία, το ελληνικό Ρόκος, το δανέζικο Ελεονόρα Μέρσκ, το Όλνα, το ελληνικό Κονίστρα,
το ελληνικό Σύφνος, το Ναυσικά, το Array Bank και το Croisa York δεν ήταν δυνατόν να ανελκυθούν. Όμως ένα μεγάλο μέρος από αυτά πραγματικά κατάφεραν να τα ανελκύσουν οι Γερμανοί και ήταν το Ρόκος, το Ντάλεσμαν, όχι το Ντάλεσμαν, όχι, το Array Bank ανέλκυσαν, το Όλνα ανέλκυσαν, το Κονίστρα ανέλκυσαν, το Σύφνος ανέλκυσαν και το Ναυσικά. Το Σύφνος... Το Σύφνος βυθίστηκε και αυτό, άλλο Σύφνος είναι αυτό, υπήρχαν δύο Σύφνος. Υπήρχε ένα Σύφνος επιβατηγό, το οποίο βυθίστηκε στα 76 μέτρα βάθος, έξω από τη Μήλο, έξω από τον αδάματα της Μήλου, το οποίο ήταν φορτικό πλοίο, και υπήρχε ένα μικρό επιβατικό Σύφνος, το οποίο ανέλκυσαν οι Γερμανοί και το χρησιμοποίησαν οι ίδιοι εν συνεχεία. Όμως και αυτό το πλοίο βυθίστηκε από συμμαχικά πυρά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ έχουμε ένα χάρτη, ο οποίος δείχνει τις θέσεις των πυροβόλων, των σταθερών πυροβόλων Beaufort που υπήρχαν στον κόλπο της Σούδας, και σε αυτό το χάρτη αναφέρονται οι θέσεις βύθισης του Ρόκος, παραδείγματος χάρη, του Ντάλεσμαν, του Ελεονόρα Μέρσκ, του Όλνα, του Θωρητού Γιόρκ, του Αρέιμπαν κλπ. Εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό ναυάγιο, είναι το ναυάγιο Logician, το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά να έχει ανελκυθεί. Και εκτός αυτού, έχουμε και ένα ναυάγιο το οποίο αναφέρεται στο ημερολόγιο πολέμου της Βρετανικής Ναυτικής Διοίκησης Σούδας. Το αναφέρει σαν Θερμόνη, όμως είναι το ναυάγιο Θεμόνη, το πλοίο Θεμόνη, ένα ελληνικό φορτηγό πλοίο, το οποίο, όπως αναφέρουν οι Εγγλέζοι, blew up with very violent explosion and sank in deep water. Λίγο πιο κάτω, αυτό συνέβη στις 24 Τετάρτου του 1941 και αφορά την ίδια επίθεση που βύθισε, η οποία έγινε αιτία για να βυθιστεί και το ατμόπλιο του Κυριακή. Λίγο πιο κάτω, έχουμε στις 14 Πέμπτου του 1941, έχουμε τη βύθιση του βρετανικού ατμόπλιου Logician, όπου αναφέρεται ότι αυτό received direct hit from bomb when alongside jetty disabling engines completely, towed out to anchorage in shallow water, later dragged anchor in a gale into deep water, finally received direct hit from bomb and sunk. Αυτά τα δύο ναυάγια είναι δύο πολύ σημαντικά ναυάγια όπου δεν αναφέρονται πουθενά να έχουν ανελκυθεί και εξακολουθούν σίγουρα να υπάρχουν στον κόλπο της Σούδας. Εδώ βλέπουμε το Logician σε μια φωτογραφία της δεκαετίας του 30. Μοιάζει πολύ με το Κυριακή. Μοιάζει πολύ με το Κυριακή, αλλά έχει και διαφορετικές κατασκευές, έτσι. Ναι, ναι. Έχει διαφορετικές κατασκευές. Και στην Πρίμη. Και στην Πρίμνη, όπου δεν είναι μόνο το επίστεγο, έχει και πούπι πάνω, διπλό επίστεγο. Ναι. Με καπόνια. Ακριβώς. Είναι διαφορετικό. Κατά τη δική μου γνώμη, Νίκο Γιαννουλάκη, γνωρίζεις καλά το κόλπο της Σούδας. Ναι. Κατά τη δική μου γνώμη, εδώ που αναφέρει ένα ναυάγιο στα 92 μέτρα βάθος, ναι, πρέπει κατά τη γνώμη μου να είναι το Logician. Και εδώ, στην περιοχή αυτή, γύρω από 54 μέχρι γύρω στα 70 μέτρα βάθος, 75 μέτρα βάθος, πρέπει να είναι το Θεμόνι. Τι λες εσύ? Σε παλιότερη είχαμε πάρει, καταρχήν, το πρώτο στίγμα που υπέδειξες, όπως βλέπεις, είναι πάνω στη ρότα, στο διάβλο των πλοίων. Τα άλλα δύο στίγματα που έδωσε εκεί βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Ναστάθμου. Ναι. Οπότε δεν είναι ειδικά μέσα στο Ναστάθμο, ούτε από πάνω δεν μπορεί να περάσεις χωρίς άδεια. Λοιπόν, εκεί είχαμε πάρει κάποια στιγμή λοιπόν άδεια μεθυλές και αυτοδικών Κρήτης για να μπούμε με το κυμασυνόδευσε και το λιμενικό. Και μάλλον μας συνοδεύσανε το σκάφος του ναυτάθμου και πέρασαμε το βυθόμετρο, είχαμε πάρει άδεια για να ερευνήσουμε αυτά τα στίγματα. Λοιπόν, και πέρασαμε το βυθόμετρο πάνω και όντως και στα δύο στίγματα που ανέφερες εκεί υπάρχει κάτι από κάτω.
Στο πρώτο είναι λίγο βαθύτερα ο βυθός, είναι δηλαδή γύρω στα 110, ναι. Και έχει ένα πολύ μεγάλο σήκωμα. Ναι. Και ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που φαίνεται στο χάρτη εδώ. Ναι. Στα άλλα δύο στίγματα, εκεί είναι λίγο περίεργο, γιατί ο βυθός φαίνεται ξεκάθαρα και φαίνονται και μεγάλα σηκώματα, τα οποία μεταξύ τους είναι σαν να διασταυρώνονται. Δηλαδή είναι... Μην ξεχνάς ότι για το θεμόνι, η αναφορά που υπάρχει στο ημερολόγιο πολέμου, το Βρετανικό ημερολόγιο πολέμου της ναυτικής διοίκησης Ούδας, αναφέρει ότι είχε μια πολύ μεγάλη έκρηξη. Το πλοίο δηλαδή στην ουσία διαλύθηκε. Είναι πολύ πιθανό. Γιατί φαίνεται το σήκωμα, δεν φαίνεται όμως, όπως το πέρασα δηλαδή από πάνω πολλαπλές φορές με το βυθόμετρο, δεν μπορούσα να έχω ξεκάθαρο σχήμα. Αφενός μπορεί να είναι ένα ναυάγιο. Εγώ εκείνη τη στιγμή, χωρίς να ξέρω αυτά που μου λες τώρα, πίστεψα ότι είναι δύο. Το ένα δίπλα στ' άλλο ή πάνω στ' άλλο. Μάλιστα. Δημήτρη, ναι. Έχεις τελειώσει. Αξίζει να κάνουμε και μία αναφορά στο Μινεβάσκα κάποια στιγμή. Θα την κάνουμε. Αλλά να δούμε κάτι ακόμα. Νίκο, κάπου στα ριχά στην περιοχή της Ούδας, έχουμε αναφορές ότι... Για τον Πιέρ Λουίτζι. Ναι, ότι έχουμε αναφορές για τον Πιέρ Λουίτζι. Εδώ έχουμε μία φωτογραφία του Πιέρ Λουίτζι στην αριστερή μεριά, μόνο την πρίμνη του. Είναι λίγες οι φωτογραφίες του Πιέρ Λουίτζι που υπάρχουν. Αλλά είχα δει ένα βίντεο στο παρελθόν το οποίο δείχνει μια τελείως διαφορετική πρίμνη από αυτή που βλέπουμε στο Πιέρ Λουίτζι εδώ. Το Πιέρ Λουίτζι ήταν ιολογημένο στην Νάπολη. Θέλεις να μας πεις λίγα πράγματα, ποιες είναι οι πιθανότητες να είναι πράγματι το ναυάγιο αυτό του Πιέρ Λουίτζι? Κοίταξε να δεις. Το Πιέρ Λουίτζι, επειδή βρίσκεται σε σημείο που δεν είναι η πρόσβαση εύκολη, είναι πολύ, πολύ σπάνιο το φαινόμενο να μπορούμε να το καταγραφούμε με ειδικές άδειες κτλ. Έχω καταγραφεί δύο φορές έχω καταφέρει δηλαδή να καταγραφώ εκεί. Και τότε δεν είχα τα στοιχεία που έχω τώρα από σένα, δηλαδή, όπως τη φωτογραφία της πρίμνης, οπότε δεν παρατήρησα κιόλας. Επιπλέον, το Πιέρ Λουίτζι βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μάλλον αυτό που ονομάζουμε εδώ Πιέρ Λουίτζι βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είναι πολλά κομμάτια. Αν θυμάμαι καλά, Νίκο, στο ναυάγιο μέσα όμως έχουν εντοπιστεί πυρομαχικά. Δεν ξέρω αν κανένας θα έχει αναλύσει αυτά τα πυρομαχικά, να δει αν είναι γερμανικά ή ιταλικά πυρομαχικά. Όχι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι ειδικός σε αυτό. Βέβαια, υπάρχουν εδώ πολύ αξιόλογα άτομα στην Κρήτη. Το γνωρίζω. Είναι ο αδερφός του Ιλαρίου του Κοϊβεράκη, ο οποίος ασχολείται και με την αεροπορική ιστορία, αν θυμάμαι καλά, σωστά. Ναι. Και όπου έχουν τρομερές γνώσεις πάνω σε αυτό και ο Τρυπαλιτάκης είναι πολύ... Ναι, είναι ο Τρυπαλιτάκης, ο Στέλιος του Τρυπαλιτάκης. Από το Γαλατά, σωστά. Βέβαια, ο Στέλιος. Όπου έχουν τρομερές γνώσεις πάνω σε αυτά, του δίνεις μια φωτογραφία και τη βλέπει έτσι λίγο από το πλάι και σου λέει τι είναι. Γνωρίζεσαι και με τον Δημήτρη το Μανετάκη. Το γνωρίζεις τον Δημήτρη? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και έχω, για να μπούμε σε μια συζήτηση που θα ήθελα να βάλω και τον Νίκο τον Βαρδάκα και τον Αντώνη τον Γράφα, πάω στην τελευταία διαφάνεια. Αυτό είναι από μία... Το 2015 είχαμε κάνει μία αίτηση, είχαμε συμμετάσχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα προσπαθώντας να πάρουμε χρήματα ούτως ώστε να στήσουμε ένα project με τον τίτλο Hermes Exploration and Valorization of the Underwater Cultural Heritage of the Battle of Crete. Χρησιμοποιήσαμε το όνομα Hermes ως αντίστοιχο του Unternehmen Merkur, δηλαδή επιχείρηση Merkur. Merkur είναι το λατινικό όνομα για τον Θεό Ερμή. Και το αποδώσαμε με την ελληνική του λέξη Hermes. Αυτό ήταν μέσα στα πλαίσια του Horizon 2020 Reflective Societies, Cultural Heritage and European Identities. Δεν εγκρίθηκε
Ήταν πολλοί δίτες Έλληνες, ήταν και δίτες Γερμανοί. Ήταν ένα πολύ μεγάλο project με πολύ μεγάλες προοπτικές. Να μέναμε ένα μήνα στην Σουήδα, πραγματοποιώντας καταδύσεις. Και ένας από τους λόγους που δεν εγκρίθηκε ήταν η αμφιβολία που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, λόγω των αδειών που χρειαζόταν για να μπορέσουμε να καταδυθούμε στον κόλπο της Σούδας. Και τώρα γυρνάω πίσω για να μας τα πεις εσύ, Νίκο, όσο αφορά τον κόλπο της Σούδας. Ναι. Να μας πεις το νομικό καθεστώς, να μας πεις πώς είναι η κατάσταση με τη βάση της Σούδας, με τον ναύσταθμο, τον αμερικανικό ναύσταθμο της Σούδας. Και στο τέλος θα αναφέρουμε και το θέμα του Μινεβάσκα, το οποίο είναι από τον πρώτο πόλεμο. Ναι. Ουσιαστικά να απαντήσουμε στην προσβασιμότητα, στα προσβάσιμα ναυάγια που είπαμε αρχικά για τους φίλους που μας παρακολουθούν. Ναι. Τι καθιστά κάτι προσβάσιμο, τι εννοούμε. Νικόλας, ναι. Πριν συνεχίσεις, για να καταλάβουν όλοι μας παρακολουθούν ότι αν μπορούσαμε να καταδυθούμε στον κόλπο της Σούδας, υπάρχουν τόσα ναυάγια εκεί, τα οποία θα μπορούσε, η Σούδα θα μπορούσε να αποτελέσει, όπως είπα και πριν, το αντίστοιχο σκάπα φλού της Σκωτίας για τον ελλαδικό χώρο ή μάλλον για τη Μεσόγειο. Δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο. Είχαμε κάτι αντίστοιχο στη Λέρο. Αλλά τα ναυάγια του κόλπου της Λέρου, στο Πόρτο Λάγο, όπως ονόμασαν οι Ιταλοί, έχουν ανελκυθεί. Έχουν μείνει μόνο μερικά, ένα μικρό κομμάτι από τον Βασίλισσα Όλγα και από μερικά άλλα ναυάγια που ήταν εκεί. Το ένα U-52 που ήταν εκεί έχει ανελκυθεί. Επίσης, τα ναυάγια της Μήλου, τα οποία ήταν 3-4 ναυάγια μέσα στον κόλπο, μιλήσαμε για αυτά την προηγούμενη φορά με το Artemis Πίτα, έχουν ανακυθεί και αυτά. Ορισμένα ναυάγια, λοιπόν, που εξακολουθούν να υπάρχουν, επειδή είναι στα βαθιά νερά, είναι στον κόλπο της Σούδας. Δηλαδή, αν υπήρχε δυνατότητα να κάνει κανείς καταδύσεις στον κόλπο της Σούδας, θα ήταν το Scapa Flow, το αντίστοιχο Scapa Flow, στον χώρο της Μεσογείου. Σε ακούμε, Νίκο. Ναι. Αρχικά έχουμε τον κόλπο της Σούδας, όπου είναι ένα πολύ σύχναστο ή πολύ δραστήριο λιμάνι, και από την πολιτική και τα φέρη που πολιτική ναυσιπλοεία που έχει στα φέρη από την Αθήνα, που έρχονται δύο φέρη, τώρα είναι δύο φέρη κάθε μέρα πάνω κάτω. Μετά έχει εμπορικά πλοία τα οποία πάλι μπαίνουν σχεδόν καθημερινά και επιπλέον έχεις και τις στρατιωτικές βάσεις, τις ναυτικές βάσεις γύρω-γύρω. Όπου είναι και ο ναύσταθμος Κρήτης, είναι και η αμερικάνικη βάση. Γενικά δηλαδή είναι ένα λιμάνι το οποίο είναι πολύ δραστήριο. Είναι ένα τεράστιο φυσικό λιμάνι. Προσφέρει πολύ μεγάλο χώρο για να έρθουν πολλά και μεγάλα πλοία. Υποστηρίζει, έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει μεγάλο όγκο πλοίων και λόγω χώρου αλλά και λόγω εγκαταστάσεων. Και βρίσκεται στην Κρήτη που είναι σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά μετά έχεις τα ναυάγια που λέμε εμείς και θα θέλαμε πάρα πολύ να μπορούμε να καταδιόμαστε. Είμαστε πολύ λίγοι για να αλλάξουμε, να μπούμε ας πούμε σε αυτά τα γρανάζια όπου θα πρέπει να τα κάνουμε να κινηθούν με ένα διαφορετικό τρόπο ώστε να μας επιτρέψουν και εμάς να μπούμε σε αυτό το χώρο και να κάνουμε το δικό μας κομμάτι. Με αφορμή αυτό που λες, Νίκο, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Θεοδωρίδης έχει μια ερώτηση εδώ και κάποια ώρα στο chat, απλά περίμενε τη συγκεκριμένη στιγμή, ναι. Ο οποίος ρωτάει εάν δοθούν τα στίγματα των ναυαγίων στο λιμενικό ή σε κάποιο κρατικό, μάλλον θα τη χαρακτήριζα και με συγχωρείς Γιώργο λίγο ρομαντική ερώτησή σου, ναι. Λέει αν δοθούν τα στίγματα των ναυαγίων στο λιμενικό ή σε κάποιο κρατικό εθνικό θεσμό, δεν θα μπορούσε να προσεχθούν και να σεβαστούν από τους θαλασσινούς ή ψαράδες και τα δίχτυα τους, εάν τους γινόταν με ήπια προτροπή και τους διδασκόταν το σημαντικό της ιστορίας των θαλασσών και του τόπου μας, θα υπήρχε, λέτε, τέτοια δυνατότητα? Αν κατάλαβα καλά,
Η ερώτηση, μάλλον θα ξεκινήσω να την απαντώ διαφορετικά. Τα στίγματα είναι γνωστά σε όλους. Μέχρι πρόσφατα, για να μπορείς να πάρεις άδεια για να καταρριφθείς αυτά τα ναυάγια, θα έπρεπε να εμπλακούν πάρα πολλοί φορείς από το ελληνικό ναυτικό, το λιμενικό, την αρχαιολογία, την φορεία αναλύων δηλαδή, και τις τοπικές αρχές. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε μια τεράστια γραφειοκρατία, όπου το έκανε αυτό πάρα πολύ χρονοβόρο, κοστοβόρο και όλα τα σχετικά. Θα έπρεπε κάποιος λοιπόν να είχε πολύ μεγάλη θέληση για να το προχωρήσει αυτό, και θα πρέπει επίσης να είχε και τις ικανότητες και τις δυνατότητες να το προχωρήσει, ώστε να έχει και, δηλαδή, να πάει ένας οργανωμένα, με κάποιο σύλλογο, με κάποιο project, όπως έλεγε ο Δημήτρης πριν. Και φαντάζομαι ότι, Δημήτρη, εσείς που πήγατε τόσο οργανωμένοι και είχατε και την πρότασή σας και είχατε και τον τρόπο πώς θα κάνετε τι και πώς, και πάλι υπήρχε η αμφιβολία ότι πώς θα τα καταφέρουμε. Στη δικιά μας περίπτωση, Νίκο, η αμφιβολία υπήρχε όχι λόγω των ελληνικών αρχών, αλλά λόγω του αμερικανικού ναυτικού που είναι εκεί. Και ισχύει. Είναι πραγματικότητα αυτό. Είναι ίσως το πιο δυσκίνητο κομμάτι σε όλο αυτό, καθότι είναι πάρα πολύ αυστηροί με την ασφαλειά τους. Λογικό. Και είναι λογικό. Λοιπόν, όμως, εσείς έχετε τη δυνατότητα, από ό,τι γνωρίζω, Νίκο, εδώ πέρα και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή έως και 20 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, έχετε τη δυνατότητα, καταδίεστε μάλλον, υπάρχουν οι αυτοδίτες της Κρήτης, καταδίονται στο Μινεβάσκα. Το Μινεβάσκα είναι ένα μεγάλο ναυάγιο, το οποίο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο ναι, κόπηκε και βρίσκεται λίγο πιο έξω από τον κόλπο της Σούδας. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό το ναυάγιο είναι πιο έξω, δεν βρίσκεται στην περιοχή όπου υπάρχουν οι περιορισμοί αυτοί. Και δυστυχώς για τους δίτες είναι κομμένο και τα υπολείμματά του είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με αυτό που θα, με το μέγεθος του καραβιού και αυτό που... Ένα τεράστιο βαπόρι 180 μέτρα, αν θυμάμαι. Ένα από τα μεγαλύτερα πλοία που έχουν βυθιστεί στην Ελλάδα. Ένα τεράστιο βαπόρι το οποίο είχε φτιαχτεί, είναι και η ιστορία του όλη. Είχα τη χαρά πέρσι να καταδυθώ με ένα δισέγγωνο από το πλήρωμα του καραβιού, όπου είχε κρατήσει και πολλά αρχεία από τον προπάπου του, τα οποία μου έδωσε και ο άνθρωπος σε φωτογραφίες και σκαναρισμένα αρχεία, όπως είναι το μενού, ας πούμε, του... ήταν η κουραζιρόπλοιο αυτό καταρχήν, και έκανε τη γραμμή Λονδίνο-Νέα Υόρκη. Λοιπόν, και μου έστειλε κάποια έγγραφα σκαναρισμένα από το μενού του εστιατορίου. Από το άλλο έγγραφο, από τις βάρδιες κάποιων από το προσωπικό στη ρεσεψιόν. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δυστυχώς αυτό το καράβι λοιπόν κόπηκε. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα κομμάτια εκεί. Είναι σε πάρα πολύ μικρό βάθος, μέχρι 18-20 μέτρα max. Και ξεκινάνε από το μηδέν σχεδόν, από την ακτή, όπου βρίσκεις τα υπολείμματα. Αεραγωγούς, κομμάτια μετάλλων, σύρματα, πλακάκια, καλώδια, πορσελάνες από τα φώτα, διάφορα πράγματα, μέχρι που φτάνεις σε ένα σημείο όπου βρίσκεται κομμάτι, ένα πολύ μικρό κομμάτι από τη γέφυρα. Το πολύ μικρό κομμάτι από τη γέφυρα, σκέψου ότι είναι γύρω στα 30 μέτρα παραπάνω, γύρω στα 40 μέτρα από πλευρά σε πλευρά, αλλά είναι μόνο η πλαγιά του, δεν είναι ολόκληρο το κομμάτι. Ή του Μεσοκάραβου, δεν ξέρω αν είναι από τη γέφυρα. Λοιπόν, και έχει την εικόνα, ξέρεις, το 1/100 αυτού του πλοίου εκεί, και μπορείς και κάνεις κατάδυση, ας πούμε, και κάτι βλέπεις. Φαντάσου να υπήρχε ένα ολόκληρο τέτοιο ναυάγιο κάπου. Αυτά. Νίκο, υπάρχει στην περιοχή αυτή, στην περιοχή της Σούδας, στην είσοδο, γνωρίζεις ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε ήδη από τους Βρετανούς ένα ναρκοπέδιο εκεί. Ναι. Το οποίο ενσωμάτωσαν, ο γερμανικός στρατός κατοχής το ενσωμάτωσε στη δικιά της άμυνα ζώνης, προσθέτοντας ακόμα ένα γερμανικό ναρκοπέδιο. Λοιπόν, στην αρχή όταν καταλήφθηκε η Κρήτη από το γερμανικό στρατό, οι Γερμανοί, επειδή δεν είχαν πλοία στον ελλαδικό χώρο,
Έβγαλαν κάποια ναυάγια, πήραν κάποια πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, τα οποία τα κήρυξαν λίες πολέμου και τα χρησιμοποίησαν σαν δικά τους πλοία. Λοιπόν, ένα από αυτά τα πλοία, το πλοίο Παλάσκας, το οποίο είχε βυθιστεί κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο στο Βόλο και το ανέλυξαν οι Γερμανοί, πήγε στην Κρήτη και σε μία συντήρηση που έκανε στο ναρκοπέδιο της εισόδου στον κόλπο της Σούδας, χτύπησε σε μία νάρκη και βυθίστηκε εκεί. Αυτό δεν έχει βρεθεί, δεν έχει αναλυθεί. Δηλαδή, είμαι της άποψης ότι το πολεμικό ναυτικό, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να εντοπιστεί αυτό το ναυάγιο. Διότι ήταν το βασιλικό πλοίο Παλάσκας, πλοίο του ελληνικού βασιλικού ναυτικού, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται χωρίς να έχει διαλυθεί στην περιοχή αυτή. Και αν δεν κάνω λάθος, στην είσοδο δεν είναι πολύ βαθιά τα νερά. Όχι, δεν είναι πολύ βαθιά τα νερά εκεί και είναι και κάτι το οποίο είχαμε κουβεντιάσει και παλιότερα με τον Αντώνη, ότι πρέπει να ερευνηθεί αυτή η περιοχή εκεί. Και ακόμα δεν έχουμε βρει και το χρόνο, να σου πω αλήθεια. Και εγώ, παρόλο που έχω κάνει κάποιες προσπάθειες, δεν έχω ολοκληρώσει την έρευνα έτσι όπως ήθελα, οπότε δεν μπορώ να πω ότι έχει τελειώσει ή ότι δεν υπάρχει. Και έτσι όπως μου το παραθέτεις, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει. Ναι. Αντώνη, εσύ σκέφτεσαι να ξαναπάς στην Κρήτη να κάνεις κάτι με τον Νικό? Επαναλαμβάνω, Αντώνη, την ερώτηση σε περίπτωση που δεν την άκουσες. Σκέφτεσαι να πας στην Κρήτη για να κάνεις κάτι με τον Νίκο, δηλαδή θα έχεις ενδιαφέρον να ψαχτείς πάλι στην Κρήτη? Ναι, βεβαίως. Έχουμε πει με τον Νίκο κάποια πράγματα. Είχα δώσει κάποιες συντεταγμένες αγωγών χάρτη στον Νίκο, συγκεκριμένα 12 με 13. Αλλά δεν έχω βρεθεί ο χρόνος και από τη δική μου την πλευρά, γιατί δεν είναι ταξίδι απλό. Θέλει τουλάχιστον 2-3 ημέρες να είμαστε πάνω στη βάρκα του Νίκου και να κάνουμε τα διάφορα έρευνα πεδίου. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι, όπως είχαμε μιλήσει, από τα ρηχά έως τα βαθιά. Βέβαια είναι πάνω στο παλιό ναρκοπέδιο, το οποίο περνάει το καράβι από εκεί, κοντά στη βάση στην Αμερικάνικη, αλλά θέλουμε με τον Νίκο να πάμε να δούμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι, έχω κάποιες συντεταγμένες φυσικά, αυτό εννοώ. Ένα να πάρουμε θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, δύο δεν ξέρω τώρα τι να πω. Αυτά κρατήστε μπορεί και να είναι κρατήστε εικασίες. Να σας παρακαλώ πολύ ενήμερο, γιατί έχω κάποιες καταχωρήσεις από τα γερμανικά αρχεία όσο αφορά τη βύθιση του Παλάσκας. Έτσι, ήταν το, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 11 Victor 1, αν θυμάμαι καλά. Έχω και κάποιες φωτογραφίες, τέλος πάντων μπορούμε να δούμε πώς το είχαν εξοπλίσει οι Γερμανοί, του είχαν βάλει μια μοχηρία, του είχαν βάλει ένα πυροβόλο στην πλώρη. Αν τις φωτογραφίες, Δημήτρη, να τις δούμε, γιατί θα είναι σημαντικό να μας πεις τι μήκος έχει κατά κάποιο τρόπο. Όλα αυτά υπάρχουν. Ρόλο. Και αυτό, Δημήτρη, είναι στο ρηχό κομμάτι που κάνει είσοδο, εικάζουμε δηλαδή. Δεν ξέρω, εικάζουμε, κοίταξε, αυτό η αναφορά λέει ότι έκανε συντήρηση του ναρκοπεδίου και σε μία στροφή χτύπησε η πρίμνη του σε μία νάρκη και βυθίστηκε. Βυθίστηκε με απώλειες, καμιά κοσαριά άτομα. Αυτή είναι η καταχώρηση που υπάρχει στα γερμανικά αρχεία. Λοιπόν, εφόσον γνωρίζουμε σε ποια περιοχή ήταν το ναρκοπέδιο, είναι κατά μήκος σίγουρα του ναρκοπεδίου κάπου εκεί κοντά. Κάπου εκεί κοντά θα υπάρχει. Αυτή είναι μεγάλη. Τι απόσταση είναι αυτή, Νίκο, η είσοδος? Μεγάλη. Είναι μεγάλη, είναι περίπου 2,5 μίλια. Είναι περίπου 2,5 μίλια το μήκος. Ίσως θα ενδιαφέρε και την υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού. Η υδρογραφική υπηρεσία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει ή μάλλον ερευνά ορισμένα κομμάτια του ελληνικού βυθού σε σχέση με τα ελληνικά ναυάγια. Αυτό το λέω και εκ πείρας, λόγω της εμπλοκής μου με το ναυάγιο του υποβρυχίου Κατσόνης. Ίσως η υδρογραφική υπηρεσία έδειχνε κάποιο ενδιαφέρον όσο αφορά μία έρευνα με site scan sonar στην περιοχή αυτή. Να. Για τον εντοπισμό του Παλάσκας. Πιθανόν.
Ναι, αυτό σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να το ερευνήσουμε και να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και θα ήταν πολύ βοηθητικό. Γιατί με το βυθόμετρο, ας πούμε, του σκάφους και 2,5 μίλια μήκος και το φάρδος που θα χρειαστεί να το ψάξουμε, ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο. Το καλό νέο, βέβαια, είναι ότι είναι ρηχά. Φυσικά εσύ είσαι εκεί και έχοντας την πρακτική. Για μένα είναι πιο εύκολο και να σου πω την αλήθεια, αυτό το είχα στο πλάνο άμεσα και έτσι όπως έχουν δέθει τα πράγματα φέτος όσον αφορά, ξέρεις, τον τουρισμό και τα λοιπά, θα έχω χρόνο. Ο κορονοϊός έχει και την καλή του πλευρά. Ναι, έχει και την καλή. Θα κάνω επίσης διακοπές με την οικογένεια μετά από 14 χρόνια καλοκαίρι που έχω να κάνω. Οπότε. Πιστεύω ότι θα βρω και χρόνο για να κάνω κάποιες έρευνες όχι μόνο σε αυτό, αλλά και σε κανένα δυο άλλα που έχω υπόψη, και στη Σούδα αλλά και έξω από τη Σούδα. Επίσης έχει ενδιαφέρον ο κόλπος της Γραμβούσας, όχι ο κόλπος της Γραμβούσας, στη Γραμβούσα, η περιοχή που και στην Ήμερη και στην Άγρια γύρω-γύρω. Γιατί εκεί έχουν βυθιστεί δύο LTC από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ένα, μάλιστα, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στο βυθό κοντά στη Γραμβούσα. Το έχεις πάει ποτέ? Ναι, το γνωρίζω. Είναι ρηχά, πολύ ρηχά αυτό. Ναι, πολύ ρηχά είναι, ναι. Ναι. Και έχει και γενικά η Γραμβούσα έχει μυστικά και παλιότερα μυστικά από πολλές φορές. Ξέρεις, πέφτει σε ναυάγια, ακόμα και σε αρχαία ναυάγια μπορεί να πέσει στην περιοχή. Και είναι και ανεξερεύνητο μέρος γενικά, καταδυτικά. Οπότε επίσης έχει τρομερές ορατότητες, έχει βέβαια ρεύματα, αλλά εκεί μπορεί να πετύχει και ορατότητα και 30 και 40 μέτρα εύκολα. Οπότε είναι ένα αρκετά εντυπωσιακό μέρος έτσι κι αλλιώς να το ερευνήσεις. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί το χτυπάνε κερί. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο μέρος. Ναι. Είναι στα βοριά κιόλας, είναι λογικό. Ναι, εξού και τα ναυάγια. Είναι λίγες ημέρες το χρόνο που μπορείς να αξιοποιήσεις καταδυτικά εκεί. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, που μας έδωσε όλες αυτές τις πληροφορίες. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ εσένα. Εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστούμε όλους βασικά. Εδώ νομίζω ότι μιλάτε μόνο της καταδυτικής κοινότητας. Τουλάχιστον της καταδυτικής κοινότητας Κρήτης. Ναι, Κρήτης. Συγγνώμη, αυτό ήθελα να πω, με διόρθωσης. Ακριβώς. Κοινότητας Κρήτης, όπου δεν έχουμε συχνά τις αναφορές όπως τώρα και ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο και νομίζω ότι το ευχαριστηθήκαμε όλοι να ακούσουμε τέτοιες ιστορικές αναδρομές για τα ναυάγια. Είναι τιμή μας που σε είχαμε μαζί μας και εσένα και τον Αντώνη και που είδαμε ένα ναυάγιο της Κρήτης από τόσο κοντά και με πολύ καλό υλικό και οπτικό υλικό. Νίκο Βαρδάκα. Νίκο Γιαννουλάκη, φίλε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Ελπίζω να καταφέρουμε και με τον Αντώνη να κάνουμε κάτι σύντομα. Ναι, Νίκο, θα το κανονίσουμε. Θα το κανονίσουμε γιατί πρέπει, χρειάζεται. Μας αρέσει. Βέβαια. να τονώσουμε λίγο το ηθικό των διτών. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Αντώνη, και συνδέω αυτό που λες με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι σε κάποιες περιοχές όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι άλλα σημεία που τέλος πάντων οι ομάδες αυτοδυτών και τεχνητών αυτοδυτών κυρίως είναι πολύ μικρές, έτσι, νομίζω ότι συζητήσεις αυτοί, όπως οι αποψινοί παρουσιάσεις, φαντάζομαι ότι ενισχύουν λιγάκι την όρεξη και τη διάθεση αυτών των ανθρώπων, ας πούμε, να συνεχίσουν. Τουλάχιστον τη δική σου, γιατί είσαι έτσι και ο πρωτοπόρος εκεί που κάνεις και ξέρω τι σημαίνει να προσπαθήσεις να δώσεις κίνητρο σε όλους και να οργανώσεις και να εκτελέσεις αυτές τις καταδύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα. Και εγώ πάρα ευχαριστώ πολύ. Είχαμε Αντώνη Γράφα, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Νίκο, και Νίκος Βαρδάκας και Γιαννουλάκη. Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δημήτρη Γκαλών. Να χαίρεσαι την πείρα σου.
Δημήτρη, καλησπέρα. Δύο πράγματα. Οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις ανθρωπότητας, η νούμερο ένα είναι η μπύρα. Η νούμερο δύο είναι το κατουρητήρι στη στεγανή στολή. Είναι ώρα να κόψουμε το live streaming, μου φαίνεται. Εντάξει. Στη γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, καληνύχτα, καληνύχτα. Καλό βράδυ και σας όσους φίλους. Νίκο, να πούμε για την επόμενη εβδομάδα τι έχουμε. Ναι, το κλείνω τώρα, βέβαια. Καλό. Ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς. Ευχαριστούμε μάλλον και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε απόψε. Σε άλλη μια εκπομπή παρουσιάσαμε ένα ναυάγιο, το Ατμόπλιο Κυριακή στον κόλπο της Σούδας. Νέα εβδομάδα, νέα δημοσκόπηση, νέο ναυάγιο παραμένει το Μπάλκαν στη Λίμνο. Γαλλών. Ναι, εγώ νομίζω ότι θα ήταν για να βγάλουμε ένα Γαλλό συναγωνιστή του Μπάλκαν, το οποίο βέβαια το Μπάλκαν βγήκε με πολύ λίγους ψήφους. Έπεσε η Κρήτη και το βήθησε. Ο Γιαννουλάκης, ο Γιαννουλάκης το βήθησε τον Μπάλκαν. Τέλος πάντων. Να σου πω, έχει νόημα να κάνουμε δημοσκοπήσεις αφού ανακοινώνεις τώρα τα ναυάγια. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ανάμεσα σε δύο, ρε παιδί μου, σε δύο ναυάγια, να μην πούμε το τι θα βάλουμε την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, τώρα ήμασταν στην Κρήτη. Την επόμενη εβδομάδα θα παίξει, λέω, σίγουρα η Λίμνος, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε τον Μπάλκαν. Και τι θα έλεγες να βάζαμε λίγο από Δωδεκάνησα, δηλαδή να βάζαμε, ξέρω εγώ, την Αθηνά του Τζον από την ακατοίκητη νησίδα Σύρνα. Αυτό είναι εξαιρετικό, εξαιρετική αποστολή. Είναι από τις αποστολές που ζηλεύω. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα έρθει. Πήγες, άρα και στις δύο παρουσιάσεις είναι καβατζωμένος ο Βάνδωρος. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Ξέρουμε και ποιο θα έχουμε προσκεκλημένο την άλλη, το άλλο Σάββατο. Όποιο ναυάγιο και να βγει, τα κάνουμε σιγά-σιγά εύκολα τώρα. Πάρα αυτά όμως. Ψηφίζουμε αυτή τη βδομάδα. Ραντεβού με όλους εσάς το άλλο Σάββατο στις 9 από το live stream της Κούμπα Live. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Καλά, καλό βράδυ.